Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη ηλικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου καμάτι. Καλησπέρα. Δεν σου ζήτησε κανένας να αγχωθείς. Αφού εδώ, δεν γερε. Εσύ είσαι στραβά. Στον αέρα είμαστε. Α, στο καλό. Έλα, πες καλησπέρα. Το πρόσεξες. Τι να γουλιώνει είναι πάνω. Τι είναι γουλιώνει. Ναι, άντε τελείωνε. Αυτός λέγεται Χατζηγεωργίου. Και ο άλλος λέγεται Τσιράφη. Εσύ πώς λέγεσαι? Εγώ λέγομαι Phantom Duck. Λέγε, άντε τελείωνε. Phantom Duck. Λέγε ρε, τελείωνε. Τι φαντασιώσεις μπορεί. Λέγε ρε, κόκκινε, πάνε στα θέματα. Λοιπόν. Και 17 μπήκες να κάνεις εκπομπή. Ένα τέταρτο που είσαι στους χορηγούς. Έλα, τελείωνε. Άντε, πάμε μπροστά. Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε της Κακομοίρας. Πρόκειται να γίνει παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εσείς έχετε μπροστά στην άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου για να πάρετε την οριστική διαγραφή και φυσικά την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ υπενθυμίζω ότι για αυτούς οι οποίοι ψάχνουν ανταλλακτικά δεν υπάρχει περίπτωση, υπάρχει ένα τεράστιο μπαζάρ ανταλλακτικών μέσα από το οποίο μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο χρειάζεστε για το δικό σας αυτοκίνητο μέσα από το www.listoparto.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5, στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Να πω ότι μαζί μας είναι χορηγός μας η Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου μπορείτε μέχρι και σήμερα
να αποκτήσετε είτε το Skoda, είτε... Αποκτήσετε ένα ωραίο Skoda. Τα είτε, καλύτερα. Είτε το Hyundai, είτε το Kia των ονείρων σας, να έχετε όφελος τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια και για αυτούς οι οποίοι θα το παραγγείλουν σήμερα, για όση ώρα απομένει, θα έχουν και ένα εισιτήριο VIP για να δουν το επόμενο παιχνίδι που θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Πέμπτη που μας έρχεται στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή στο 23 10 596 596. Καφές πίτα μπουγάτσα και πολλά ακόμη καλούδια μόνο στο Καντίνα Pit Stop. Αν θες μπουγάτσα ή πίτα μία συν μία δώρο, αν θες καφέ δώρο το νερό, θα τα βρείτε σε 3 σημεία στη Θεσσαλονίκη. Παλαιού σταθμού 36 Δυτική, ίσως μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56 Λαχανοώρα. Οδός Λακαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Πριν από κάθε μεγάλο αγώνα, ο αγαπημένος σταθμός τώρα σε βάζει πολύ στο παιχνίδι και σου χαρίζει πλούσια δώρα. Μπες τώρα στο metrosport.gr, βρες την ειδική φόρμα metro.gr κάθετο super παύλα game παύλα day παύλα στο Μετρόπολης 95,5. Προέβλεψε σωστά το σκορ του αγώνα, για τον ντέρμπι μιλάμε, και κέρδισε μια τηλεόραση LG 49 inch Ultra High Definition 4K Smart TV αξίας 600 ευρώ, tablet και smartphones. Παίξε σήμερα για το Άρης ΠΑΟΚ, ντέρμπι το οποίο θα γίνει την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στις 7 και γίνεσαι ο σούπερ τυχερός. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ, πριν από κάθε μεγάλη αναμέτρηση, γι' αυτό μην χάνεις την ευκαιρία. Κληρώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα στις 22 του μήνα, 11 και 4, 1 και 4, 6 και 4, πάλι στην απέξω μας έχουνε. Μόλις ακούσεις το όνομά σου έχεις 30 λεπτά για να καλέσεις το 2310 και τα 390 για να κερδίσεις Super Game Day στο Μετρόπολης 95,5. Μπείτε λοιπόν στο site τώρα, βρείτε την ειδική φόρμουλα και από εκεί και πέρα προβλέψτε ποιο θα είναι το σκορ ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίος διαγωνισμός. 4 σημεία μπορούν να δώσουν. Ένα θα δώσω. Όχι, όχι, θέλω να πω, έχουν να διαλέξουν ένα από τα 4 σημεία. Δεν έχεις αποφασίσει ακόμα. Δεν κατάλαβες. Ναι. Το μάτς έχει τέσσερις οδούς. Νίκη του ΠΑΟΚ, νίκη του Άρη, ισοπαλία και διακοπή λόγω επεισοδίων. Νίκη ΠΑΟΚ, νίκη Άρη, ισοπαλία και διακοπή λόγω επεισοδίων. Να τα πιάσω όλα. Όχι, θέλω παίξτε, να πω. Παίξτε άσο με κάλυψη το χ και βάλτε και άλλο λέω, ρε, στο διπλό. Άμα παίξουν διακοπή και το πιάσουν, μπαίνουν και αυτό στην κλήρωση. Αυτό. Παίξει και η διακοπή. Να ξέρετε ότι στα μάτς, στις κληρώσεις, όταν παίζουν ντέρμπι, να παίζετε και τη διακοπή. Τι μπορεί να κάνει κανένα τρίγκολο ο ΠΑΟΚ στο 25 λεπτό και να γίνει εκεί του κουτρούλι ο γάμος. 13 δημιουργίες μπατ, να παίζουν box εκεί με τους αριανούς κτλ. Το πιο πιθανό βέβαια είναι να προηγηθεί ο Άριστο σκορ και να ισοφαρίσει ο Άρτα στο 72 και να έχουμε ισοπαλία. Ξέρεις, τους έπιασε. Ναι. Χαρ, γουίστον μαλακό. Εσύ πιστεύεις. Κατοστάρι. Αν ενδιαφέρεσαι. Όταν θα είμαι στη φυλακή να μου φέρεις. Άμα θέλω να πεθάνω από καρκίνο, κάθομαι στο λεωφορείο το 12 από πίσω, πατάει τον γκάζι ο οδηγός, έχει το ντουμάνι εκεί πέρα και τελειώνει. Άσε ρε κόκκινε. Πάμε παρακάτω. Τι, πώς. Δεν έχετε ντουμάνι. Τι δεν έχετε. Λαμπόγιαλο έχετε. Άσε μη με το θυμίσω. Και τηλεοφορία λαμπόγιαλα βγάζω. Λέγε. Το αλλάξα μόνο μας. Τι μπλε είναι αυτό, τατουάζ έκανες. Τι μπλε. Έχει κάτι μπλε. Τι μπλε είναι. Εδώ, αυτό το μπλε τι είναι. Το μπλε είναι στυλός που έχει χαλάσει να πούμε και έχει βάψει τα χέρια μου. Τατουάζ άμα κάνω κόκκινε, μια περίπτωση υπάρχει. Άστο, μην το πεις. Τι μην το πεις. Γιατί φαντάζομαι ότι θα πεις, άστο. Τι θα πω. Δεν θέλω να το πεις. Γιατί δεν θες να το πεις. Κακό θα πεις. Εσύ για καλό δεν μιλάς ποτέ. Οπότε άστο. Α, μπράβο, ναι. Κατάλαβες. Μπράβο. Δεν μιλάς σε κανένα ξένο. Μπράβο, τα ξέρεις καλά. Αν δεν σε ξέρω καλά, πες δεν. Άρα μην μιλάς για τατουάζ. Άμα κάνω τατουάζ για κακό τατουάζ. Μου έκανε εντύπωση και λέω τώρα χάζεψε ή κανένα μωράκι ήταν και τον έβαλε, βρήκε τον ύπρι και εξωγήινο, τον είδε για αριστερό και αριστερό και άσε το ζωγραφείο. Δεν έχω πρόβλημα να έρθει ένα παιδάκι και να με βάψει και να με κρατήσει. Δεν το είπα κακοπροαίρετα, ρε. Θα γελούσε κιόλα. Μπορεί κάποιο παιδάκι να σου έκανε αυτό. Έχει κάτι γονεί ηλίθιου, παίρνει το παιδάκι 2 χρόνων, πάει στον τοίχο, βάβει τον τοίχο. Τι τσίριζες όταν σήκωνες τα πόδια ψηλά. Τσίριζες πάλι, φωνάζες από ευχαρίστηση. Ναι, μετά τι τσίριζες, δεν θα σε βάψει στον τοίχο. Παιδί είναι, τι παιδί θα είναι. Εμένα η κορούλα μου ήταν 2 χρονών, πήρε τις μπογιές, ζουμ, έβαψε στον τοίχο. Λένε τι, λέω, ας το βάψει στον τοίχο, παιδί είναι. Ήρθε μια μέρα ο μπογιατζής να βάψει το αυτό, έκλαιγε το παιδί. Λέει αυτός ο ηλίθιος, λέει, έβαψε το. Κατέστρεψε το καλλιτεχνικό μου έργο. Ναι, λέω ξανά μάνα, λέω, ζωγράφησε εσύ ό,τι θέλεις. Ναι, είναι κάτι.
ιστεροφοβική κτλ. Κάνει παιδί. Βογγάει όταν το κάνει. Ουχ, αχ, αχ, μανάρι μου. Πώ σε γουστάρω, αχ, βαχ. Όλοι, το παιδί. Όλοι το λένε. Ηλίθιο, άξεστο, αμόρφωτο. Ναι. Κι όμω δε με το παιδί, ελάχιστοι γονεί έχουν τέτοια. Ναι. Σοβαρότητα. Όταν το παιδί είναι για να κάνει. Όταν ζημίες. Ανοίγει τι ποδάρε ή άλλε. Έλα το μυαλό σου, ανοίγει τα πόδια. Κεφαλοκλείδωμα. Άντε, φαγώθηκε. Αχ, βαχ, φωνάζει. Μετά έρχονται άλλε. Με τα πόδια, δεν σ' αρέσει. Με ανοιχτά καλύτερα. Είσαι πιο έμπειρο. Είμαι πιο έμπειρο εγώ. Εσύ ξέρει από τα γεγονότα, εκεί τα πόδια, τα χέρια ανοιχτά προ τα πόδια. Πόδια ψηλά. Όπω λέει και ο Χατζηγιάννη. Μη. Θα κάνουμε. Άστα σεξιστικά, πάμε παρακάτω. Εσύ τι έλεγε τόση ώρα. Άσε εγώ τι εμένα, εγώ έχω τα καταλόγησα ό,τι και να πω εγώ. Εσύ είσαι του Θεού. Καταλόγησε του Μάπα. Εσύ είσαι έχεις του Θεού. Του Καστατάρα. Του Θεού παιδί. Του Θεού παιδί. Γιατί ο Θεός απαγορεύει δηλαδή, το σεξ. Ο Θεός με τους ηλίθιους τα έχει καλά. Με το σεξ. Ο Θεός μια χαρά το έχει το σεξ. Εσείς τα κάνατε στραβά. Α, μπράβο. Δεν σου είπα εγώ ποτέ ότι απαγορεύεται το σεξ. Όχι. Αυτό το βιβλίο που με έδωσες και διάβαζα. Γιατί. Εγώ σου έδωσα. Το Διακονία, πώς το λέγανε αυτό το. Άστο. Το πιδάλιο. Το ιερό πιδάλιο. Άμα κάνεις σεξ, λέει, με την κουμπάρα, το πιδάλιο θα πας, λέει, 400 χρόνια η ψυχή σου στην απώλεια. Και στα 401 θα σε βάλουν στην ανάρρωση. Μετά σε 401, ναι. Άσε, θα σε βάλουν στο τέταρτο. Δεν μπορώ να. Μη, πάντα. Άλλα θέματα. Μη μήκο ο γιατρό. Άλλα θέματα. Λέει, τι έχει. Το προγνωστικό σε ένα εμένει στο χ. Προηγεί το Άρης 1-0 στη φασαρία το Σουπεράδο. Εσύ είδε και έργο, λέτε. 1-0. Ένα. Είδε και έργο, τα προηγηθεί ο Άρης. Από στραβοκλωτσιά του Ντεγκινή. Ο Ντεγκινή με στραβοκλωτσιά. Θα γίνει μια τσαπατσολιά, θα βάλει ένα γκολ. Μετά ο Πάοκ θα πάρει. Τσαπατσολιά. Θα έχει 72. Μετά την τσαπατσολιά έχουμε τσολιά. Θα βάλει τον Ουάρτα, μετά θα καθαρίσει ο Ουάρτα και στο 72ο λεπτό θα ισοφαρίσει ο Ουάρτα. Είναι θα πάει... στην αποστολή ο Ουάρτα. Θα τον πάρουν. Έχουν κλάσει μέντε. Εδώ κουκουρεύουν τα δέντρα. Τον Ουάρτα θα πάρουν να τον βάλουν. Τα βρήκε τελευταία στιγμή με τον Άρη. Δεν τα βρήκε με τον προηγούμενο μάτι και τα βρήκε με τον Άρη. Καλλιεργά παράποτα. Έχει τραυματίσει ο Πέλκα. Του ήρθε η αιμορροίδα στο γόνατο του Λουτσέσκου. Πρέπει να, ναι, έχω ένα παίκτη ο οποίος να μπορεί να μπει από πίσω και σαν κρυφός φορ. Θα κάνει τον κορ. Ποιος κρυφός φορ. Ο Ουάρντα, ναι. Έχει ένα τεράστιο προσόν. Μπράβο, στο ένας με έναν. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ καλός. Μπράβο, και εκτέλει. Μπράβο. Οπότε και τον έχουν έξω. Έχει κάποια στοιχεία από αυτά που έχει ο Πέλκας. Ναι. Και μπορεί και παρά... Και καλύτερα. Δεν διαφωνώ. Και καλύτερα. Και σωματοδομή καλύτερα. Η ταχύτητα. Ο Πέλκας δούλεψε πολύ. Δεν έχει Ελλάδα. Ο Πέλκας δούλεψε πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ο Ουάρντα έχει φυσικό ταλέντο. Μπράβο, έχει φυσικό. Λοιπόν, οπότε... Όπως το κάλος το δικό σου είναι φυσικό. Έτσι και το. Ναι, το κάλος, χες, είναι η ομορφιά. Ναι, κάλος λέω, όχι κάλος. Το κάλος που έχει στο κεφάλι σε αντί και μυαλό. Ναι. Είναι το αδύνατο. Οπότε το που πρόβλημα. Καταλήγουμε. Θα μπει ο Ουάρντα στο 60, στο 72 θα ξεκινήσει. Ποιο θα ξεκινήσει. Εγώ σου συμβουλεύω. Ναι. Θα δούμε το κουπόνι. Αν υπάρχουν κίτρινες κάρτες, over 5,5 κίτρινες κάρτες. Γιατί αγόρι μου, over 5,5 κίτρινες κάρτες. Αν πληρώνει καλά, γιατί να μην το πει. Μπράβο, Γρηγόρη. Μ' αρέσει που προσεγγίζεις το παιχνίδι με το κουμάρι και όχι με την αξία των παικτών, όχι. Την ιστορία κτλ. Έχω μπράβο. Αξιολογήσει την ιστορία των παικτών. Ναι. Το τι συμβαίνει. Μπράβο. Όλα αυτά. Τι ξέρεις δηλαδή. Ναι. Τι αξιολογείς δηλαδή. Τι αξιολογώ. Τι ξέρεις δηλαδή. Τι αξιολόγησες. Σαν να πάω εγώ σε ένα τεστ χημίας να αξιολογήσω και να διορθώσω τα γραπτά. Okay. Μα τώρα τι να αξιολογήσεις. Μην μιλήσω από εδώ και πέρα. Μας βάζεις τα κουμάρια μέσα, ρε. Γι' αυτό. Κουμάρι, over 5,5 κάρτα, over 3,5, over 8,5. Υπάρχει περίπτωση να μην πέσουν κίτρινες κάρτες. Υπάρχει περίπτωση. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν ξέρω, να δούμε κανένα πανδεσία ποδοσφαιρική. Εσύ τι περιμένεις, να δούμε μπαλαρίνες στο γήπεδο, να πηγαίνουν έτσι να φοράνε έτσι και εκείνα τα τούλια και να κάνουν. Κοίταξε, κόκκινε. Άκου να αυτό. Επειδή, έχει ξένο, επειδή έχει ξένο διαιτητή. Ναι. Και επειδή στο ξένο διαιτητή θα πηγαίνουν. Μπράβο. Δεν θα πηγαίνουν με τις τάπες, δεν θα πηγαίνουν με τους αγκώνες. Ο Μάτος θα κάνει μαγκές, δεν θα πηγαίνει με τον αγκώνα. Ούτε ο άλλος ο Μπάσα που θα παίξει ο Αλβανάκιας εκεί του Άρη και τα λοιπά και οι άλλοι οι μάγκες. Δεν θα έχει. Α, γιατί θα έχει κάρτα. Και θα είναι προσεκτική. Σωστό. Οκ. Okay. Άμα ήταν Έλληνας διαιτητής θα σου έλεγα παίξει over 10 κάρτες. Επειδή παίζει ξένος Ιταλός και είναι και λίγο και ωραιοπαθής και είναι λίγο γλάρχιστος κι αυτός. Εντάξει, θα το. Μόλις δεις έναν ωραίο διαιτητή. Τι ωραίο. Από τις σπάνιες περιπτώσεις που θα δεις διαιτητή ο οποίος δείχνει ωραίος να σε ενοχλήσει. Γιατί το ανέβασε στα social media. Γιατί είναι ενάρκησος. Να σε ενημερώσω ότι δεν κάνει άλλο επάγγελμα, είναι διαιτητής. Δύο φορές ενάρκησος τότε. Άμα ήταν διαιτητής και πάει στα social media και βάζει τη φωτογραφία Θεσσαλονίκη κτλ. Είναι ψώνια. Ψωνάρα είναι. Η δουλειά του είναι. Βρε ψώνια είναι, πάμε παρακάτω τώρα. Ψωνάρα είναι. Και άλλοι που τη στέλνουν like, άλλοι που άλλοι ψωνάρα. Εσύ που έβαλε την μπλούζα τη. Βρε ασυνήθεια. Αμφισβητούμε νυχτέ γιατί το έκανε. Και την άλλαξε σήμερα. Άρον, έβαλε κόκκινη μπλούζα. Τελείωνε, ρε. Γιατί το έκανε. Τελείωνε, έτσι γουστάρω. Έτσι γουστάρω. Ο διαιτητή είναι ψώνιο, τελείωσε. Ενώ εσύ δεν είσαι. Βράσε τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι μια σχολή από μόνο μου. Άσε με μένα. Άσε με μένα. Πώ λέγεται σχολή. Σχολή τρελών και παρανοϊκών. Ζαβών. Η ΕΚ Ραπτόπουλος. Η ΕΚ Ζαβών. Ναι. Το Ραπτόπουλος. Είμαι, λέει, 30 χρόνια δημοσιογράφος. Ένας. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Έβγαλες κανένα φιντάνι από πίσω.
Έβγαλε κανένα μπέχτη, κανένα μπεχτάρα, κανένα μπεχτάκο. Όχι. Εγώ βγάζω κάθε χρόνο και ένα φιντάνι. Είμαι η ΕΚ. Αυτή στα η ΕΚ που είναι. Η ΕΚ, ξέρω εγώ, να μην πούμε ονόματα. Πάνε 100 μαθητές. Βγάζουν ένα δημοσιογράφο. Ένα παραγωγό. Βγάζουν ένα δημοσιογράφο. Εγώ δεν πω πια η ΕΚ. Αυτά τα ΙΕΚ που κυκλοφορούν. Πάνε 100 παιδάκια, δίνουν τα λεφτά οι γονείς. Έρχεται να δουλεύει το παιδάκι εδώ πέρα, να πούμε πουθενά αλλού και τα λοιπά. Του λένε έλα δύο χρόνια δοκιμαστικά. Σε βάλω, ξέρω εγώ, να καθαρίζει πατάτες στην κουζίνα και μετά το δεύτερο χρόνο. Να ρωτήσω κάτι. Τι να ρωτήσει κάτι, μωρέ, τι τα να ρωτήσει. Τα πρώτα χρόνια τη καριέρα σου. Ποια καριέρα. Τι δική σου. Εγώ χόμπι κάνω, δεν κάνω καριέρα. Βράστη. Τα πρώτα χρόνια τη καριέρα σου ήταν το είδε το πράγμα διαφορετικά. Ναι, ναι. Θυμάσαι πόσα έκανε στι αρχέ δεκαετία του 90 και έγραφε ναι. Και δεν σου τα δημοσιεύανε. Ναι, έγραφα όμω, ξέρω, ναι. Δεν υπάρχει. Ναι, αλλά εγώ έκανα και άλλε δύο δουλειέ για να ζήσω. Δεν έκανα, είμαι δημοσιογράφο, δεν πάω κουβαλήσω κυβότια. Είμαι δημοσιογράφο, δεν πάω να κάνω μετακομίσει. Ο μόνο ήσουν. Δεν είμαι πολύ, δεν κάνω τον πολιτή. Ο μόνο ήσουν. Ναι, εντάξει. Κι άλλοι. Μπράβο. Και αγωνίστηκε πολύ καιρό για να καταφέρει. Πρέπει μέχρι να πεθάνω θα αγωνίζομαι. Αγωνίστηκε πάρα πολύ καιρό για να πετύχει. Μπράβο, Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πέρασε από χίλια στάδια, δεν έχει ξεκίνησει έτσι. Από χίλια στάδια δεν πέρασε, από τρία στάδια. Από χίλια στάδια. Καφτατζόγλιο, Χαριλάο και Τούμπα πέρασε. Αυτά τα στάδια πέρασε. Τούμπα, το. Του Απόλων Πόντου δεν πέρασε. Τι Απόλων Πόντου. Δεν πέρασε. Α, και το Κοτέτσι είναι το. Κοτέτσι. Κοτέτσι είναι τι είναι. Παιδιά, βαράτε τον κι εγώ μαζί σα. Είπε το γήπεδο του Απόλων Κοτέτσι. Τι είναι, πιο κρύο γήπεδο και από το Δημαρά είναι. Το Δημάρχη σε ενοχλεί τώρα, πού κολλάει στην κουβέντα. Κρύος, μια χαρά άνθρωπο, οικογένεια, σοβαρό. Πρώτη φορά βλέπω αριστερό. Επειδή κάποιο. Δεν ξέρω. Γιατί δίνει τα προσωπικά τα δεδομένα. Βράσε, αν πιστεύει που πιστεύει και γιατί πιστεύει. Γιατί κρυφό είναι. Τι... Δηλαδή μα έχουν μπλοκάρει τα τηλέφωνα, ξέρουν που θα πάμε ραντεβού, που θα πάμε. Που θα δεν πάμε. Τα μπλοκάρουν. Τι? Τα παρακολουθούν. Μα παρακολουθούν τώρα. Εγώ το Δημαρχή θα το βλέπω. Εσύ το ανεβάζει στο Facebook, το κάνει τι γλωστέ σου δημοσιεύσει. Εντάξει. Λε κόκκινη και δεν σηκώνει το τηλέφωνο, μα να γράψει. Έλα τελείωνε, έφαγε την ώρα με σαγλαμάρε τώρα, τελείωνε. Εντάξει, θα φάω κάτι άλλο. Άντε, τελείωνε. Να πούμε μια καλησπέρα στα παιδιά που ήρθαν να μα πούνε. Όχι, θα τα πούμε στο διάλειμμα. Θα τα πούμε τώρα. Ήρθαν ερεφίλ από την Γερμανία. Να τα πόδια ήρθαν, μπήκαν στα αεροπλάνα, σε δύο ώρες ήρθαν. Πόσο κάνει ένα ταξίδι, πόσο να κάνει ένα ταξίδι. Αυτό το βλέπεις δηλαδή και φτωχό, αυτό με αυτή την κοιλιά εδώ πέρα. Αυτό, αν είναι αυτό. Λοιπόν, και τα τέσσερα. Τρώει τέσσερα πυροσκή για πρωινό. Και τα τέσσερα παιδιά, επειδή τα ρώτησα, είναι βιοπαλαιστές. Ναι. Άμα δείτε τα βιοπαλαιστές, θα μένα στην Ελλάδα, ρε παιδί. Μπερδεύεσαι. Οι δύο έχουν γεννηθεί στη Γερμανία. Ποιοι γεννήθηκαν στη Γερμανία. Δεύτερη γενιά, αυτό γεννήθηκε στη Γερμανία. Ναι. Εντάξει. Και η μία κοπέλα από τις δύο γεννήθηκε. Και ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα ποιο δεν γεννήθηκε στη Γερμανία. Εσύ. Ναι. Όχι. Ναι, είναι βιοπαλαιστές, δεν είναι παιδιά τα οποία σπουδάσανε κάτι και κάνουν. Τι το νοιάζει τον κόσμο ρε τις βιοπαλαιστές, εδώ θέλω να ακούσουν εκπομπή. Τι και ήρθανε οι ηλίθιοι καθυστερημένοι να σε δούνε. Εντάξει. Εντάξει, ήρθαν να μας δούνε, κάνουν ένα ταξίδι το οποίο κοστίζει ένα αλφα ποσό. Ναι, για εμάς ήρθαν παιδιά μόνο. Έχω την εντύπωση ότι ήρθατε για να δείτε τους δικούς σας και επ' ευκαιρία ήρθατε και εδώ. Έλα τώρα, έλα τώρα, έλα τώρα. Γιατί εσύ μια γαψιά το κάνεις αυτόν τους άλλους. Εσύ δεν χορτάς. Δεν θα χορτάσεις ούτε με αυτόν. Καλά σε λέει ο Χολύπτης. Ρε Ανδρώνη, τον πληρώνεις αυτόν. Είναι δυνατό. Πώς έλεγε ένα παλικάρι μου. Χρήστος. Χρήστο. Χρήστο. Ναι. Είσαι από... Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη. Πες τον αντιμή. Ορίστε. Ζήτα από το φαλακρό το τέμ να πείτε Σουτγκάρδη. Όσο σου παίρνει, δώσε. Δεν μπορεί. Πάει εκπομπούλα. Πάει εκπομπούλα. Λοιπόν, καλά, με συγχωρεί. Γεννήθηκες Γερμανία. Ναι. Έχεις γερμανική υπηκότητα. Όχι, ελληνική. Ελληνική. Ναι. Γιατί δεν διάλεξες γερμανική. Αυτά έπρεπε να σου το ρωτάει αυτός. Εντάξει, είπαμε, δεν ξεχνάμε και τις ρίζες μας. Δεν ξεχνάμε τις ρίζες μας. Αυτό είναι καλό ή κακό για σένα. Καλό είναι για μένα. Εγώ να σου πω. Ρε φίλε, κάτσε. Άμα γίνει πόλεμο Ελλάδα-Τουρκία και είσαι στο Στουτγκάρδη, θα αρχίσει να πολεμήσει. Θα το ποντάρει στο παλιό. Στα παντελόνια που φορά. Θα πάω το παίξει στοίχημα. Στα παντελόνια που φορά. Σαν και εσένα, με το πραξιό που μα έλεγε. Σταμάτα ρε κόκκινε να μιλήσει. Άμα γίνει πόλεμο Ελλάδα-Τουρκία και μα μπουν οι Τούρκοι και τα λοιπά και είσαι Γερμανία. Με αυτά τα μάχη. Δεν έχει πάει φαντάρο. Σταμάτα ρε κόκκινε. Εγώ δεν έχω πάει φαντάρο. Δεν έχει πάει φαντάρο. Θα έρθει πίσω. Μα πρέπει να πάει φαντάρο πρώτα. Βρε, θα έρθει, σε κάνει αίσθηση να έρθει. Σπαθεί αντρίκια. Αλήθεια, ναι, θα ερχόμουν. Θα ερχόσουν. Τι σε και σένα, ναι. Με αυτή την κοιλιά θα πολεμούσε. Με αυτή την κοιλιά θα πολεμούσε. Δεν καταλαβαίνω. Θα μπαίνανε οι Τούρκοι, μα κάνανε. Δεν θα έχει μείνει εδίο απίδεικτο. Εντάξει. Πάμε παρακάτω, λέγε. Λέγε ρε κόκκινε, πάνε στα θέματα. Τάτε, τελείω. Και ακούσει την εκπομπή στην Γερμανία. Ναι, ακούει την εκπομπή. Δεν έχει τίποτα πιο σοβαρό να ασχοληθεί. Όχι, να σου πω αλήθεια, όχι. Εσά του δύο ακούω. Γελάμε εκεί. Άμα το ρωτήσει τον κόκκινο το ρεπορτάζ δεν έχει ιδέα τι του γίνεται. Ήρθε εδώ να κάνει εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, φίλε. Ποιος βρήκε ποιον σου στο ραδιόφωνο. Ορίστε. Ποιος υποδέχτηκε ποιον στο ραδιόφωνο. Εμείς τον ραπ. Ήρθε ο Ραπτόπουλος μετά από όλους. Ναι, ναι. Και μιλάει για ρεπορτάζ.
Αυτός. Εσύ το ρεπορτάζ που το κάνεις, το Κόκκινες. Στο στούντιο μέσα το κάνεις το ρεπορτάζ. Αυτό που λες είναι θεμητό. Ναι. Εγώ όμως δεν αποδομώ τη δουλειά που κάνεις. Τι εσύ λες... και το Θωμάδης, το ρωτάς το ρεπορτάζ, το λες για δικό σου εδώ πέρα. Πάρε το διαμάτι. Εσύ δεν ρωτάς για να μάθεις. Έλα, όχι, ρωτάω εκεί που πρέπει. Παίρνεις τηλέφωνο. Πάρε το διαμάτι. Χαλάστηκε αυτό. Εμένα είπες λακάμα. Τώρα κάτσε να κλείσει το μικρόφωνο, θα σε φτιάξω. Λοιπόν, χορηγός μας. Τα καταστήματα Κοσμάγουλου, αν σκέφτεστε λογικά και οικολογικά, επιλέγετε Vitex Eco Make Ways, πλαστικό ματ πιστοποιημένο οικολογικό και αντιμικροβιακό σε χιλιάδες αποχρώσεις χρώμα, με μεγάλη αντοχή στο συχνό πλήσιμο Class 1. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγουλου, όπου είναι γεμάτα χρώματα και ιδέες, 3 τον αριθμό, 1 στα δυτικά Ιθάκης 62, με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, στο κέντρο Φιλίππ 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Mark Watcher η γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. 9.55 για να το μήνυμά στο 54-3-40. Μην ξεχνάτε ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η Ασκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε είτε Kia, είτε Hyundai, είτε Skoda και να έχετε όφελος τα 3 πρώτα χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Περισσότερα σε μια καταπληκτική έκθεση αυτοκινήτων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας το 2310-596-596. Λοιπόν, η εντεκάδα του Άρη. Αν δούμε και καμιά είδηση. Όχι αποστολή, εντεκάδα. Εντεκάδα, άσυ είναι αποστολή. Θα δοκιμάσει σήμερα ο γκολκίπερ αυτός ο Νταβατζής. Ο καλός, ο Κουέστα. Εγώ λέω δεν άπαιξε. Έχει σπάσει τον αδάκτυλο σε τρία σημεία. Και να παίξει, δεν θα είναι αυτός που είναι. Τελείωσε. Άρα πρέπει να διαλέξει έναν τον Κατημίρη και τον Αναγνωστόπουλο. Μαθαίνω ότι εφόσον δεν παίξει ο Κουέστα, θα παίξει ο Αναγνωστόπουλος και όχι ο Κατημίρης. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι δεν παίζει ο Δελιζήσης και θα παίξουν οι δύο στόπερ οι ξένοι. Ο Μαυράη με τον Βέλεθ. Ναι. Σωματοτυπικά, ο Δελιζήσης είναι πιο κοντά στο κορμί του, πώς το λένε, του Πρίγιοβιτς. Να τον πάρει κολλητά. Εντάξει, εδώ αν τον παίξουν ζώνη τον Πρίγιοβιτς αυτοί οι δυο και φορτωθεί η περιοχή του Άρη χωρίς τον τερματοφύλακα ή με τον άλλο τον τερματοφύλακα τον Πιτσιρικά, υπάρχει ένα θέμα εκεί στον αέρα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ο Άρης δεν παίζει 4-3-3, αλλά χωρίς να είναι έτοιμος ο Μενέντεθ, αυτός εδώ ο τουρίστας, να πούμε, χαφ του Άρη, γιατί όταν μιλάμε για το Βέρμπρουμ τουρίστα, λέμε τουρίστας είναι και ο του Άρη. Περπατιστός, σαν το Λεωζίνο ένας γεράκος. Από το τιτός τον έκανε. Περπατιστός, σαν το γεράκο. Παίρναμε αγόρι μου στο απέναντι πεζοδρόμιο. Πάει, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο, το δουν τον προστάτη, κατουργέται πάνω του. Δεν είναι τώρα αυτός ο παίκτης. Έχεις δεκάρι. Πήραν από τον Ολυμπιακό δεκάρι. Τι σημαίνει δεκάρι? Ξεκινάς προετοιμασία. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, την τρίτη εβδομάδα. Σταμάτα ρε, ας τον Ολυμπιακό. Τι προετοιμασία, πεθαμένος είναι. Έκανε προετοιμασία. Βρε, πεθαμένος είναι, άκου τι σου λέω εγώ. Ούτε για μισή ώρα δεν είναι να παίξει. Άμα ήταν τον βάζα και ο Άρης ο Φουγκαράς βάζει τον Τεγκινί εκεί πέρα. Θέλει να παίξει πιο ποδόσφαιρο με τον Τεγκινί. Ο Τεγκινί είναι ένας χαφάκος, εξωαριστεράκος, εξωδεξιάκος. Δεν είναι δεκάρι, θα το βάλουν αναγκαστικά εκεί πέρα. Δηλαδή, ελάτε να σας βάλουμε, πώς θα το βάλει τον ΠΑΟΚ. Έχει και ο Άρης θέματα. Οι δύο παιχταράδες δεξιά και αριστερά και ο μέτριος σεντερφόρ θα αποτελέσουν, να πούμε, και ο Σιώπης, ποιος θα δαγκώσει, ποιος θα παίξει και ο Μπίσες, αλλά αν μπορέσει να το δαγκώσει, έχει καλός. Έτσι παίζει πάντα. Δεν παίζει έτσι πάντα. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Άλλο να πει στο Σιώπη, παίζουμε μπάλα, ξεκινάμε, χτίζουμε την αυτή από πίσω κτλ. Και μαθαίνω ότι είναι και λίγο χαρτάκια ο προπονητής του Άρη. Ο Διαμαντόπουλος του δίνει κανένα χαρτάκι. Ναι. Τα μαθαίνω και αυτά, δηλαδή την εντεκάδα. Αυτό που έχω, να πω για το Σιώπη. Κάτσε να ολοκληρώσω λίγο, ρε. Είναι λίγο χαρτάκια εκεί. Όπως λέμε ότι. Ο Πάκο. Ο Πάκο είναι λίγο χαρτάκια εκεί. Ο Διαμαντόπουλος και άλλο το κουμανταλίκι, να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω ότι ο Σιώπης. Ναι, Σιώπης. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει πάντα δυνατά στο όριο του αντιαθλητικού. Ναι.
Όπως έλεγα παλιότερα για τον Ανατολάκη που λέγανε πόποτε, απλά στον Ολυμπιακό είχε προστασία, στον Ηρακλή δεν είχε. Πάντα έπαιζε έτσι. Ο Ανατολάκης ήταν ένα ταγάρι, το οποίο να πούμε αν δεν είχε τον Κόκαλη. Δεν κάνω σύγκριση. Κάτσε λίγο να σου πω δύο κουβέντες. Αν δεν είχε τον Κόκαλη, τον Καγκάτσι και τον Κοκαλιάρη, δεν θα έκανε την καριέρα που έκανε. Σε κάθε παιχνίδι θα έχει αποβολή. Τελειώσαμε, ρε. Πάμε παρακάτω. Ή θα αναγκαζόταν λοιπόν να γίνει καλύτερο, να βελτιωθεί. Ο Σιώπης. Πάντα παίζει. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Βρε, ο Σιώπης. Κακό το κατηγορεί. Άλλο, πάντα σου, λένε, άλλο σου λένε, ρε. Άλλο να το πει το Σιώπη. Κοίταξε να δει. Το βλέπει αυτό το μαύρο. Φάτο ζωντανό. Δύο μέρες θα σου κόψουμε το συσίτιο. Για να φας αυτόν τον μαύρο. Θα φας το μαύρο αυτό εδώ. Ναι. Θα τον κάνεις κομμάτια το μαύρο. Μπορείς. Μαύρη τρώνε τους λευκούς. Ρε, μπορείς να το φας το μαύρο. Συνήθως οι μαύροι τρώνε τους λευκούς. Ναι. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα νησί εγώ με τον Ποκολόκο, το πιο πιθανό να με κάνει ροζ μπιφ εμένα ο Ποκολόκο, παρά να φάω εγώ το μαύρο ροζ μπιφ. Θα δηλητηριαστεί. Θα δηλητηριαστεί. Οπότε άλλο είναι να του πεις, ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια, παίζω ζώνες στα στημένα, ελεύθερα χτίζω το παιχνίδι με το Σιώπη από πίσω και ανεβαίνω 70 μέτρα μια ψηλά. Κάτσε να σου πω πέντε πράγματα. Το Μπίζερμαν πρέπει να τον έχουν κολλητηλίκη. Πώς έκαναν κολλητήρι στο λεωφορείο το 12, κάτι δικοί σου εκεί πασοξίδες που κάναν κολλητήρι τις γυναίκες και τρώγαν τις τσαντιές στο κεφάλι. Κάτι Χριστιανό Πασόκι σαν και σένα να πούμε, τέλος πάντων. Τι είσαι. Τι είσαι, λέει. Τι είσαι, εσένα, για σένα λέω, δεν λέω για μένα, εσύ Χριστιανο Πασόκο, εσύ είσαι. Με το Πασόκο καμία σχέση. Ναι, όταν έπεισε με το Βενιζέλο, τρώγατε τις πίτσες επάνω στο πανόραμα και. Και με σένα τρώω, τι σημαίνει ότι. Σε διόρισε εκεί στα ραδιόφωνα και τα μαθηματικά καλά ήταν. Διόρισε, εμένα διόρισε. Εγώ δεν διόρισα. Έλα, φύγε από εδώ πέρα, κλείνει παρένθεση. Για φορά είναι ότι δεν διόρισε. Έλα, φύγε, έτσι ο κεφαλό. Έβρισκα τι δουλειέ μόνο. Μπράβο στου δουλειέ μόνο. Εντάξει, μπράβο, έβρισκα τι δουλειέ μόνο. 20 χρόνια γίνει διευθυντή σα. Δεν έγινε διευθυντή. Τι υποδιευθυντή σου, 21 πόσο ήσουν. Ξέρει την ιστορία, την παραποίηση, το έκανε. Εντάξει, καλά. Ναι, κύριε Διευθυντή. Κάνει κάτι καινούργιο. Ήσουν 20 χρόνια διευθυντή και τώρα σε κλητήρα με τον Μπούζο διευθυντή. Ούτε καν. Τι πορεία είναι αυτή. Υποδιωγμό δημοσιογράφο. Μπράβο, άντε μπράβο. Συνεχίζω. Ναι. Στα στημένα πρέπει να το δουν εντολέ στου παίκτε του Άρη ένα μέναν. Άμα πάρει τώρα στο ζώνη το. Man to man, πε το κόμμα. Ο Πρίγιοβιτ είναι καλά. Ο άλλο του Άρη, ο Γιουινές, ψιλοκαλά, ψιλό. Ο Γιουινές, ψιλόκαλα. Το καλό για τον Άρη είναι ότι εκεί που παίζει, το κακό για τον Άρη είναι εκεί που παίζει ο Πέλκας, που δεν είναι δεκάρι, θα παίξει ο Μαύρος. Ο Μαύρος είναι καλύτερος παίκτης από τον Πέλκα. Αλλά πρόσεξε, ο Μαύρος δεν μπορεί να έρθει όμως από τον Πέλκα. Κάτσε ρε, ο Μαύρος δεν μπορεί να μπει σε σβάρ, λέγεται. Εντάξει, σε πειράζει που το λέω Μαύρο. Είναι, ακούγεται. Γιατί κάπου. Εγώ που είμαι ξανθός και φαλακρός, δηλαδή τι πρέπει να κάνω μήνυση. Ο Μαύρος λοιπόν δεν κάνει τα μέτρα που θα κάνει ο Πέλκας σαν τον Χαμάλι να έρθει πίσω, τρίτο σκάφ και τα λοιπά. Εκεί ο Πάοκ έχει ένα θέμα. Που θέλουν να με βάλουν και το Βέρμπλουμ στο Χαριλάου. Θα βάλουν το Βέρμπλουμ στο Χαριλάου, ο οποίο είναι τουρίστα. Με τον Μπίσεσβαρ του παιδί που είναι παιχταρά αλλά δεν μαρκάρει. Και να βάλουν και τον Γκάνια, ο οποίο είναι ένα εμετικό χαφ. Εκεί μπορεί να χάσει το κέντρο η μεγάλη Παοκάρα. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να παίξει ο Καντουρί και ο Μπίσεσβαρ μαζί. Να φορτώσει ο. Πώ το λένε, ο κύριο Λουτσέσκου τα χαφ του. Εκεί που θα το βλέπω, under over 5,5-3,5. Α, σε πούμε και λίγο για μπάλα. Αναγνωστόπουλος λοιπόν, αν δεν παίξει ο Κουέστα. Δεν σε διέκοψα. Εμένα δεν με διέκοψα. Γιατί διέκοψε με χίλιες φορές. Με ακούς και θέλω να με διακόπτεις. Ο Ντεκίνη και ο Γιουινές. Ο Μπίσεσβαρ με τον. Πώς το λένε τον άλλο, τον Μπρίγιοβιτς. Είναι κλάσεις ανώτερη. Κλάσεις ανώτερη. Το δεκάρι του ΠΑΟΚ. Στάσουμε, άκουμε. Το δεκάρι του ΠΑΟΚ. Και το εννιάρι του ΠΑΟΚ είναι κλάσεις ανώτερο από το εννιάρι του Άρη και το δεκάρι του Άρη. Αφού θέλετε να συγκρίνουμε παίκτες. Αφού θέλετε να συγκρίνουμε παίκτες. Άνω τελεία. Ναι, άλλο τελεία. Λοιπόν, ο Τσίπρας ο οποίος παριστάνει τον πολιτικό, μπροστά σου δεν πιάνει μία. Γιατί αγόρι. Το κάνεις μια χαπιά. Εγώ τον Τσίπρα. Ναι. Τελειώνει το παιχνίδι κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ναι, ναι. Και πείτε μου ποιος παίκτης του Άρη ή ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει αυτόν τον Άρη. Και λες κανένας. Ναι. Έρχεσαι παραμονή του αγώνα. Του Άρη με τον ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Βγάζει άχρηστο όλο τον Άρη. Όλο τον Άρη. Έβγαλα τον Άρη όλο άχρηστο. Ναι. Λέγοντας ότι. Αυτό κατάλαβες. Όχι, δεν κατάλαβα αυτό. Αυτό περνάς. Αυτό καταλάβατε. Ακροατές, αυτό καταλάβατε. Τελειώσω. Αυτό καταλάβατε, ακροατές. Να τελειώσω. Ναι. Δηλαδή, κάνεις ολόκληρη τούμπα, ναι. Και λες ότι οι παίκτες του Άρη υστερούν έναντι αυτών του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένες θέσεις μιλάω. Ακριβώς. Ναι. Όταν θα. Ολυμπιό. Ναι. Στάσου, ρε, κόκκινε. Ο Λιμιός έναντι του Μπρούνο Γκάμα. Ο Λιμιός είναι... δεν είναι για να παίξει αυτό το παιχνίδι. Σταμάτα, ρε κόκκινε. Άσε να μιλήσω να το πει τώρα. Ο Λιμιός. Αυτό βολεύει, ναι. Βολεύει. Το να μιλάω. Όταν δεν έχουμε επιχειρήματα, άσε να μιλήσω να το πει. Ο Λιμιός έναντι του Μπρούνο Γκάμα
Ο Μπρούνο Γκάμα είναι καλύτερος. Ο άλλος ο Γκαρσία έναντι του Άρντα είμαστε ισοπαλία. Ο έναντι του Καντουρί προηγείται ο παίκτης του Άρη. Στα χαφ είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πάρα πολύ κακοί. Ναι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Στάσουρε, περίμενε. Το μπάσκετ ατομικά το πάω το θέμα. Ατομικά τι. Ατομικά με 11 παίκτες, δηλαδή ο ένας παίκτης να είναι τρύπα. Τα στόπερ. Ένας παίκτης να είναι τρύπα. Επειδή τα στόπερ του ΠΑΟΚ. Τα στόπερ του ΠΑΟΚ είναι ελαφρώς καλύτερα από του Άρη. Μπακ δεξί, μπακ αριστερό είναι καλύτερο του ΠΑΟΚ και goalkeeper ψάξε βρες ποιος είναι καλύτερος. Ένας παίκτης ήταν αδύναμος κρίκος, ναι. Τρύπα δηλαδή. Μπορεί να διαλύσει μια ομάδα το καλή. Ξέρουμε, εγώ μιλάω ατομικά. Αφού ναι, μιλάμε, δεν διαφωνώ. Εγώ μιλάω ατομικά. Για ρωτάω, γιατί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάμε τώρα στις αλλαγές. Δεν θα χάσει. Στις αλλαγές πάμε τώρα. Ποιος έχει βάθος. Ο ΠΑΟΚ ο Άρης έχει αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλαγές. Άρα προηγείται και εκεί ο ΠΑΟΚ. Ποιος έχει διαιτητή ξένο στην έδρα του Αλουνού. Ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό οι Μπουκ τον έχουν τον ΠΑΟΚ στο 1,70-1,80. Πόσο τον φαβορεί έχουν. Φαβορεί τον είχαν από την αρχή. 2,05. 2,05. Πάρα πολύ ωραία. Φαβορεί ήταν από πριν. Ναι. Λοιπόν. Κι αν έπαιζε και ο Πέλκας και ο άλλος ο Μωαρίσιο, μπορεί να το είναι και ένα 60 να πει. Ρε φίλε. Ρε φίλε. Η μία ομάδα κοστίζει 30 εκατομμύρια και η άλλη κοστίζει 4. Ναι. Δυστυχώς είμαστε αριθμοί. Ναι. Και κρίνονται πολλά και από εκεί. Ναι. Και τι θα προτιμήσει. Η μία ομάδα που είναι 30 εκατομμύρια αξίζει 12 και η άλλη που είναι 4 μπορεί να αξίζει 5. Ναι. Το κατάλαβες. Υπάρχει όμως κάτι σοβαρό. Άντε, κάθεσαι και βάζεις και κάνεις μια σύγκριση η οποία δεν μου αρέσει. Δεν μην σ' αρέσει, να μπορεί να αρέσει τον κόσμο. Λέω τη γνώμη. Εσύ μη σ' αρέσει, μην ακούσεις. Εδώ δεν κρυφτήκαμε ποτέ. Αλλά καφέ στον κλαδά, άμα δεν κρυφτήκαμε ποτέ. Μιλάμε ευθέως. Ευθέως. Λοιπόν, θα προτιμούσα να μου πεις ναι. ότι εγώ αν ήμουν ο Ερέρα θα έκανα αυτό το πράγμα. Ή αν ήμουν ο Λουτσέσκου θα έκανα εκείνο το πράγμα. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι θα έχει μεγαλύτερη αξία. Να μας το πεις σήμερα και να σε αφήσω να σε απολαμβάνω. Τι να με απολαμβάνω, σου λέω ότι. Γιατί είναι, αυτά που μου λες. Δεν με εκφράζουν. Παίρνει λίγο χαρτάκι, λέω. Δεν με εκφράζουν αυτά που μου δηλαδή, όταν κάτι βλέπω ότι είναι λάθος, να μην σου το πω. Δηλαδή, κάνει σύγκριση. Σύγκριση τώρα. Πες μου πώς. Έχουν δεδομένα εργαλεία. Δεδομένα εργαλεία. Ξέρει τι έχει ο ένας, ξέρει τι έχει ο άλλος. Λοιπόν, είσαι αυτός ο οποίος μιλάει με τον Ερέρα σήμερα. Τι το προτείνεις να κάνει. Για να μπορέσει είτε να κερδίσει είτε να μην χάσει από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, του λέω, δεν παίζεις. Ωραία, μέχρι εδώ. Μέγα μοχδιακόπτης, ρε. Κοιτάξτε, θα φας μπουλιά πριν να φάσεις εκείνο. Πώς θα προλάβεις να δώσεις μπουλιά, αφού εγώ θα σε προλάβω. Πώς θα προλάβεις. Θα με χτυπήσει, αλλά εγώ μένω όρθιος, αυτή είναι η διαφορά. Πώς θα μείνει, άμα τη φας στο σαγόνι θα παίζεις. Δεν πέφτει, αυτό δεν είναι σαγόνι. Άμα το φας στο 3. Ο κόλυθος, ναι. Άμα το φας στο 3, ξέρεις, επειδή έχεις μεγάλο κεφάλι, ναι. Έχεις και καλύτερο στόχο. 72 ινσών. Ναι. Ξέρεις, όταν έχεις στόχο καλό, χτυπάς καλύτερα. Έχει πέσει το κεφάλι στο κεφάλι σου. Άς, δεν προλαβαίνεις. Έχει πέσει το κεφάλι στο κεφάλι σου. Δεν προλαβαίνεις. Πολλά κεφάλια έχουν πέσει και μπουλιές. Στο κεφάλι σου. Ου, έχω φάει εγώ. Και το ευχαριστώ αυτό είναι. Αχάριστε. Λοιπόν, βρίσκεσαι για καφέ το βράδυ με τον Πάκο Ερέρα. Ναι. Και έρχομαι κι εγώ ζαβός από δίπλα ποδοσφαιρικά, μόνο στοιχηματικά. Θα σερβίρω στους καφέδες. Λοιπόν, εντάξει. Μάλλον. Τιμή μου και καμάν. Θα τους πληρώσω κιόλας γιατί εσύ δεν κουβαλάς. Πολύ άπλωση. Ψηλά πάνω σου. Μπράβο, ναι. Σωστά. Εντάξει, από 500 και πάνω. Δεν παίζει ζώνη στα στημένα. Ένα αυτό. Όχι. Λες, Πάκο ήρθα να σου πω δύο πράγματα για το παιχνίδι. Μάλιστα. Ξεκινά. Δεν παίζει ζώνη στα στημένα. Άρα παίζεις man to man. Παίζει man to man. Παίζει ο Δελιζής οπωσδήποτε πάνω στον Μπρίγιοβιτς. Γιατί λες ότι παίζει, υπάρχει περίπτωση να παίξει. Ναι, δεν θα παίξει ο Δελιζής. Α, μαθαίνεις ότι θα παίξει. Πήρε χαρτάκι από τον άλλον, τον Διαμαντόπουλο. Χαζός είναι δηλαδή ο. Δεν είναι χαζός, αλλά και στη δουλειά μας δεν είμαστε χαζοί. Και εμείς μπορούμε να πάρουμε ένα μια φορά χαρτάκι. Να πούμε βοηθήστε αυτόν, ναι. Ξέρω εγώ, είναι δικό μας. Το φτωχό, ναι. Άρα παίζει man to man κοντά, πολύ κοντά τον Μπρίγιοβιτς κολλητά. Δεν τον αφήνει στον αέρα. Να πάρει ανάσα. Όπως έπαιζε ο Τσιγκρίσκι κολλητά επάνω του επί Χιμένεθ. Ναι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν ανεβάζεις και τους δύο μπακ ψηλά συνάμα. Πότε θα ανεβάζεις. Γιατί αυτοί έχουν γρήγορη μπροστά. Πολύ καλά άκρα έχει ο Πάο και μπορεί να φύγει σαν σφεντόνα κτλ. Και να πάρει την μπάλα ο Μπίζεσβαρ και να τη δει τη σφεντόνα με το πίσω μάτι. Γιατί έχει τέσσερα μάτια ο Μπίζεσβαρ. Άρα έχει, η ομάδα. Έχει μια εικόνα του γηπέδου. Άρα η ομάδα μαζεύεται στα 2/3 του γηπέδου. Άσε τα δύο. Και για κάποιους απαγορεύεται. Άσε γεωμετρίες. Και για του δύο μπακ απαγορεύεται να φύγουν. Στο τρίμηνο έχει άσε γεωμετρίες. Για τα δύο μπακ απαγορεύεται να φύγουν από το 1/3. Αυτό λες. Όχι, όταν βγαίνει ο ένας ο άλλος θα κάθεται στο κέντρο. Και για, για να κάνει διαγωνία κίνηση να κόψει. Να κόψει, άμπραβο. Πολύ ωραία. Όταν θα γίνει η αντεπίδεση. Τον Τεκινή, τον Τεκινή θα τον βάλει εξτρέμ. Δεκάρι δεν υπάρχει Τεκινή. Αριστερά ή δεξιά. Όπου θες βάλτονα. Θα βάλει τον Μπάσα δεκάρι. Θα βάλει τον Μπάσα να τρυπήσει τον Κάνιας. Θα πει Μπάσα. Μπορεί. Ου, αυτό το σκατοδοχείο μόλις το βρει. Τράβα του δύο τρίπλες θα πάρει μπέναλτι φάουλ. Ο Τεκινή δεν μπορεί. Ο Τεκινή, δηλαδή, πες τον
Ο... Μπάσα δεκάρι, το ύψο. Σταμάτα λίγο. Άρτη Σάλτσε. Ο Κάνια με τον Τεγκινί μπορεί να περάσει και καλά. Ναι. Εντάξει, θα μου πει από την άλλη μεριά, γιατί να βάλω τον Τεγκινί. Γιατί να βάλω τον Τεγκινί στα πλάγια. Θα σου πω γιατί πρέπει να βάλει τον Τεγκινί στα άκρα. Αυτά ο Διαμαντόπουλος δεν ξέρει το τα πει. Θα το βάλει πάνω στο Βιερίνια τον Τεγκινί. Ναι. Γιατί ο Βιερίνια υστερεί στο ενασμέναν, ο Τεγκινί το ψηλό έχει, όχι όπως ο Μπάσα, αλλά το έχει. Και είναι και το άλλο. Ότι όταν θα γίνει σέντρα από την άλλη μεριά και επικερθεί. Υπάρχει υψομητρική διαφορά. Θα πηδήξει ο Τεγκινί που είναι 1,90, 1,87 με τον άλλο που είναι 1,65. Σαν το χαλά το. Υπερτέρη δεν χρειάζεται. Όσο καλά, και, το, όσο το καλά και να πηδάει ο Αντελήνο. Αυτή είναι η άλλη κίνηση να πούμε. Μετά η άλλη κίνηση. Δηλαδή ξεκινά από την. Η άλλη κίνηση. Όταν πρεσάρει του πάω τα χαφ κοντά, κάνουν πολλά λάθη. Όπως λάθη κάνεις και εσύ. Άρα εσύ επειδή δεν μπορείς να χτίσεις, κύριε Ερέρα, από πίσω καλά την επίθεσή σου, διότι οι παίκτες σου είναι λαθέρ και οι στόπερ και οι χαφ στο να κατεβάσουν την μπάλα και την πουλάνε εύκολα. Θα πέσει τη μεγάλη παλιά με τη διαγώνια. Έναν. Θα κάνεις διαγώνια παλιά. Μισό. Δεν θα πηγαίνεις στο τσίκι τσίκι. Θα πρεσάρεις τα χαφ του ΠΑΟΚ για να κλέψεις, αλλά όταν θα έχεις την μπάλα δεν θα την κάνεις passing game, γιατί δεν το έχεις. Για να τα προλάβουμε όλα. Το άλλο, τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα. Άμα είναι να παίξει με σπασμένο χέρι ο Νταβατζής, άστο να το. Άμα είναι παδιάρα, θα παίξει. Δεν είναι όλοι παδιαράδες, δε κόκκινα. Έχω τρεις καρδιές. Τρεις καρδιές. Αυτό το ξέρουν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Παδιαράδες θα είναι όλοι. Μετά από 30 χρόνια, αν βρέθηκε κάποιος ο οποίος. Δεν βρίσκεται. Κάθε 30 μπορεί. Εντάξει, δεν έχει λοιπόν, παζιάρα. Ερώτηση, γιατί ερώτηση, βιάζεις. Λέγε, ναι. Λοιπόν, είπες κάτι για το χώρο της μεσαίας γραμμής. Τι είπα, ναι. Ότι έχει, ο Άρης πουλάει μπάλες. Τις πουλάει, όπως πουλάνε τα ψάρια, τα σάπια. Στη λαϊκή, σε σένα. Θέλω να βάλει σάλτσα. Ναι, ναι. Θέλω να βάλω σάλτσα στη ζωή μου. Έτσι που στάζω. Θέλω να κλείσω την αρτηρία. Άσε να την κλείσω την αρτηρία. Κλείσει την, λέγε. Λοιπόν, εγώ την έχω κλειστεί εδώ και χρόνια τώρα. Άμα θα ψόφαγε, λοιπόν. Θα πήγαινε η γυναίκα σου στο νοσοκομείο. Πού να γλιτώσει εσύ. Εσύ θα θάψει και θα μα θάψει με την αναισθησία που έχει. Έλα, τελείωνε. Λοιπόν. Τελείωνε. Άρα όταν κλέβω μπάλε, τι κάνω. Τι όταν κλέβω μπάλε. Όταν κλέβει μπάλα ο Άρης, τι πρέπει να κάνει. Διαγώνια πάσα. Μεγάλε, δηλαδή. Μεγάλη. 40 μπαλιέ, όχι. 30 τριαντάρε μπαλιέ, μεγάλε. Α τι πάσε τι αυτέ. Δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα ο Άρης. Ναι, και πώ τα άκρα του. Ο Τεγκινί, υπάρχει περίπτωση να κάνει γρήγορη η αντεπίθεση. Ναι, γιατί να μην κάνω Τεγκινί γρήγορα. Δεν, είναι πιο γρήγορο στο Βιερίνια, δεν νομίζω. Τι δεν είναι, θα κλείσει μέσα. Του την κάνει μέσα. Σε ποιον θα τον πάρει. Θα τον πάρει προ τα μέσα στον Μπρούνο Γκάμα. Ποιο. Στον Μπρούνο Γκάμα. Όταν κλείσει ο Τεγκινί προ τα μέσα. Έχει μπάσα. Δεκάρι. Ναι. Έχεις Μπρούνο Γκάμα αριστερά, υποτίθεται. Ναι. Και για την κοινή είναι δεξιά. Δεξιά. Και οι τρεις. Ναι. Έχουν ένα πολύ μεγάλο προσόν. Έχουν καλές πάσες. Ποιος έχει καλή πάσα. Και οι τρεις. Και ο Μπρούνο Γκάμα ξέρει να πασάρει, να σεντράρει. Ναι. Και οι δύο πισινοί δεν ξέρουν να πασάρουν καλά. Δεν διαφωνώ. Εγώ σου λέω για αυτούς τους τρεις. Ναι. Με αυτούς, αυτοί όμως δεν έχουν την πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ναι. Δεν είναι αυτοί που λες φωτοβολίδες. Άρα πώς θα εκδηλωθεί η κόντρα επίθεση. Η πρώτη πάσα θα πάει στο Γουινές. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα τη σπάσει στους τρεις. Θα πει στο Γουινές. Το Γουινές θα του πει: δεν θα σε κολώνα εκεί. Θα πρέπει να εξελιχθεί την μπάλα επάνω. Θα βγει και 6 μέτρα να την πάρει και να την ξαναδώσει και να την ξαναφέρει. Μπορεί να το κάνει αυτό. Ωραία. Το πιάσει, θα το πει. Θα πει: δεν μπορεί. Άμα βάλω τον Ασλίδη. Φύγαμε. Πάμε παρακάτω. Φεύγουμε από το ξενοδοχείο του Άρη. Πάμε στο Μόσχα Παλάς. Περιμένει ο Λουτσέσκου. Ναι. Λοιπόν, πάω να φέρω καφέδες εγώ. Ναι. Λέγε το Ρασβάν τι πρέπει να κάνει. Ναι. Αν βάλει το Βέρμπλουμ μέσα, ναι. Το φλόρο, τον αγριόφλωρο, έχει χάσει το παιχνίδι. Ναι. Δεν μπαίνει ο Βέρμπλουμ μέσα. Τι ναι. Με τι θες το καφέ. Τι με τι θες το καφέ. Τι με θες το καφέδες εγώ. Ένα αυτό. Δεύτερον, σε αυτό το παιχνίδι, θες το Ζάμπα από τη μια, το Λιμιό από την άλλη. Και τον πίσες μας. Μην βάλεις κανένα καντουρί. Ζάμπα, πού φτάσαμε. Ζάμπα. Περίμενε. Πού φτάσαμε. Τι που φτάσαμε. Μια μικρή πάνω. Ζάμπα. Πού φτάσαμε. Ναι. Το Ζάμπα που τον έλεγε Ζάμπα. Ναι. Δεν το λέω για να σημειώσω. Ναι. Όχι, δεν θέλει καθόλου. Ναι. Είσαι βλάκας. Γιατί ναι. Έχεις μάθει να σκέφτεσαι ότι ο άλλος θέλει μόνο το κακό σου. Ναι. Λοιπόν, το Ζάμπα, πού φτάσαμε, λέω. Αυτό δεν το θεωρώ κολοτούμπα. Μαγιά του παίκτη το θεωρώ. Τελείωνε. Να λες ότι πρέπει να ξεκινήσει. Πάμε παρακάτω. Να λες ότι πρέπει να ξεκινήσει. Ναι, να ξεκινήσει. Αυτό είναι μαγιά του. Να ξεκινήσει. Του μαγιά, να ξεκινήσει. Πρέπει να ξεκινήσει. Να ξεκινήσει. Προχώρα τώρα, τίποτα άλλο. Να ξεκινήσει. Να έχει το Λιμιό από την άλλη για να μαρκάρει κιόλα. Και θα έχει τον Μπίζεσβαρ. Το Λιμιό αριστερά. Ναι. Μάλιστα. Και θα βάλει τον Σάκοφ. Γιατί θα βάλει τον Σάκοφ. Αργώς, να κερδίσει εμπόι. Θα κερδίσει εμπόι. Επειδή ο Κάνια είναι κοντό. Επειδή είναι ο Μπίζεσβαρ είναι κοντό. Ναι. Μάλιστα. Και στα στημένα χτυπήματα. Για να μπορεί εκεί, να παίρνει κεφαλιά από την παλιά στον το φυλάκι. Θα πιάσουν τον αυτό να μου κάνει ο Σάκοφ. Είναι για μένα ο Σάκοφ μπορεί να σκοράρει αυτό το μάτσο.
Είναι δηλαδή από τις εκπλήξεις. Σε ναι, είσαι κανένα rebound, το έχει τον γκολ. Ναι, ο Σάκοφ παίζει, στην Ευρώπη. Ο Σάκοφ παίζει μπάλα, γιατί πηδάει ψηλά. Εντάξει, Μπαλίτσα δεν μπορώ να πω ότι δεν ξέρει, ούτε ξέρει πολύ κτλ. Δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό, ναι, αλλά είναι μια καλή μετριότητα. Θα έρθει ανάμεσα στο πουατσαμπλ. Είναι μια καλή μετριότητα. Είναι μετριότητα. Όταν ο άλλος δεν πηδάει ο center back, θα έρθει αυτός να πηδήξει, ο δικός του. Ο ένας ο center back δεν συγκινεί με τον τρόπο που παίζει, ναι, αλλά έχει ικανότητα. Δεν έχει κάποιες παραμέτρους ο Σάκοφ. Είναι ότι παίρνει τα σκουπίδια τα επιθετικά, μπορεί να τα κάνει γκολ. Μπορεί να σου πάρει σωματότυπο καλό. Τις κεφαλιές να σου κάνει γκολ. Ή να γίνει το τσαπατσούλικο γκολ από rebound. Ριμπαουνίστας καλός είναι. Ναι, μαζεύει τα επιθετικά σκουπίδια. Στην άμυνα θα πηδήξει με τον άλλο χαφ, θα του πάρει κεφαλιά. Την κεφαλιά. Γιατί ο Σιώπης είναι μέχρι τον αφαλό του. Μπαλιά μέτρια έχει. Μη μέτρια μπαλιά έχει. Ποδάρια μέτρια δεν μπορώ να πω ότι είναι και παραπάνω. Ο Σιώπης δεν μπορεί να πιάνει, ναι, και τον Μπίσεσβα και τον Σάκο. Πολύ καλά. Συνεχίζει, ΠΑΟΚ. Στην άμυνα αλλάζει κάτι. Βαρέλα και Κάνια. Βαρέλα και. Βαρέλα Κάνια. Δεξιά Μάτος, αριστερά Τόσκα. Κοίταξε, ο Βαρέλα θα πάρει τον άσε τα πάρει. Ναι. Είπα, τι Τόσκα. Τετράδα άμυνα. Τι Τάς, Βιερίνια, τι Τόσκα. Βιερίνια. Βιερίνια, αριστερό μπακ, τι Τόσκα. Γιατί μπορεί να βάλει τον Βιερίνια μπροστά. Δεν ξέρω. Γιατί να τον βάλει μπροστά. Θες αυτό το τρίκ να κάνει. Να βάλει τον Βιερίνια μπροστά. Και σε όλο το. Λάθος είναι. Λάθος είναι. Όχι. Τον έχει δει τον Βιερίνια εξτρέμ τα τελευταία δύο χρόνια. Και να το δει στον ντέρμπι. Πολύ καλός είναι. Τον είδε, ρε. Ο Βιέννη είναι πολύ καλός. Βρε, τον είδες δύο χρόνια! Πόσα χρόνια! Ρε εσύ, γάμο, τι... ρε εσύ, πόσα χρόνια έχει να παίξει εξτρέμ ο Βιερίνια. Εσύ και οι άλλοι που λέτε στα καφενεία. Εγώ ξέρω ότι χάρη στο Βιερίνια ο ΠΑΟΚ έβαλε αυτό το τυχερό γκολ που έβαλε στο Βιέννη. Βράσει άλλο, σε ρωτάω εγώ, και άλλο με απαντά εσύ. Αυτοί όλοι οι μπαγαλάκιδες στα καφενεία που λένε απέξω Τάσκα αριστερό μπακ και ο Βιερίνια εξτρέμ. Είναι μια άποψη. Εγώ σα ρωτάω λοιπόν γιατί θέλω να αντιπαρατεθώ μαζί σα. Και σε ρωτάω εγώ, πότε είδατε τελευταία φορά τον 33χρονο Βιερίνια να παίζει εξτρέμ. Έχω δει λοιπόν το Βιερίνια. Πότε, ποια χρόνια. Έχω δει το Βιερίνια, ναι, να έχει να κάνει εξαιρετικές επιθετικές ενέργειες παίζοντας όλη τη γραμμή. Άλλο σε ρωτάω, ρε. Θα ακούσει. Εξτρέμ το ξεκίνησαν κανένα στο Βιερίνια. Αυτό σε ρωτάω, ρε. Έχω δει Ζαβούνα. Το Βιερίνια. Έχω δει το Βιερίνια. Θε να ακούσει. Πύραυλε. Έχω δει Βλάκα. Το Βιερίνια. Άκου την μπάλα πάνω. Άκου λίγο. Ναι, τι, θα σας αν ακούσεις, δεν θα στην μπάλα πάνω. Με, αν μάθεις να ακούς. Τι να ακούσω μωρέ τώρα από σένα. Αν, τώρα τι να ακούσω από σένα. Ο Βιερίνια, λίθιους, ο Βιερίνια σαν μπακ θα βγει από πίσω σε μεγάλους χώρους. Στα 33 η μεσχόληση είναι μαλάκες οι προπονητές 5 χρόνια που το βάζουν μπακ. Δηλαδή ο Σάντος στην εθνική που τον είχε μπακ. Και τον έβγαλε και πήρε το γιούρο, αλλά δεν τον έβαλε εξτρεμ. Είναι χαζό ο Σάντος. Απορία. Δεκτό αυτό που λες. Δεκτό λέει αυτό που λες. Εννοείται ότι δεν είναι χαζό κανένα από αυτού. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι 33 και βλέπει ότι όταν κάνει επιθετικέ ενέργειε έχει ρεπερτόριο. Τι ρεπερτόριο, ρωτά. Άλλη θέση βρίσκεται. Μισό λεπτό. Να τελειώσω. Το ερώτημά μου είναι αυτό. Βρε, θα σας το πάω. Να θέσω το. Τη δευτεία φορά που έπαιξε ο Βιερίνια εξτρεμ, εσύ έκανε σεξ. Μαζί σου. Εσύ έκανε σεξ χωρί χάπι. Μάζι. Λοιπόν. Σου λέω λοιπόν κάτι. Το είπα, να, δεν ναι, με πρόσβαλα. Δεν σε πρόσβαλα, ρε. Λοιπόν. Και για πλάκα το είπα, ξέρω ότι είσαι δυνατό εκεί. Το έκανα για όχι, εσύ είσαι με το γιατρό, εγώ δεν, δεν είμαι αντροχώριστρα. Γρηγόρη, άλλο να παίξεις μπακ και να βγαίνει. Συμφωνώ σε αυτό. Δεν με ακούς. Ναι. Τον βλέπω, ναι, ότι με την μπάλα στα πόδια και την τριπλίτσα έχει και το ένα. Τα πάντα έχει. Ναι. Σε τι χώρου. Στη μεσαία γραμμή, κύριε. Όχι, από πού ερχόμενο. Από πίσω. Από πίσω. Από μπρο άμα έρθει θα τα έχει. Μπορεί να τα έχει. Αυτό θέλω να. Μπορεί να αυτό τάχει, θέλω να σου... αλλά δεν ξέρω αυτό, εγώ και θα το κάνω στο ντέρμπι. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Αν τον έχεις, ναι, και δεν έχει πάρει τόσα μέτρα και είναι από τη μέση και μπροστά, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να αποδώσει καλύτερα. Αυτό θέλω ωραία, να ρωτήσω. Η απάντηση είναι η εξής. Λάθος ερώτημα. Όχι. Το 90% είναι να μην μπορεί να έχει την έκρηξη και στο ένασμένα και να δημιουργήσει αυτό που δημιουργεί από πίσω και μόνο το 10%. Να γίνει αυτό που λες. Είναι πιθανότητες πολύ μικρές. Τέλειος. Είδες πόσο απλά είδα τα πράγματα. Γιατί εγώ τι τα έκανα, σύντομα τα πούμε. Για χάπια μας είπες, για ό,τι θες μας είπες. Άσε να λέω ρε. Ήσαμε ποδοσφαιρικά. Άσχημα ήταν. Για πρώτη φορά, ναι, να σου πω κάτι όμως. Τι. Για όλα, όταν συνεννόμαστε γίνονται μια χαρά. Γιατί και αν δεν συνεννοηθούμε, τι θα πάρουμε ψυχοφάρμακα δηλαδή. Ούτε θα χάσουμε το Πούλιτζερ. Τέλειος. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό λοιπόν, είναι, πάει τελείως. Για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα στόπ στο Scandinavian Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, παλαιό σταθμό 36 δυτική είσοδο μετά δικαστήρια, πόντου 56 Λαγανόρα, οδός Λαγκαδά στον κεντρικό δρόμο, μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Να πω ότι το τριήμερο του 28 Οκτωβρίου πλησιάζει και το cosmo.gr παρουσιάζει τρεις εκδρομές, την πιο χαμηλή τιμή της αγοράς. Βουκουρέστι με 105 ευρώ στο ξενοδοχείο 4 αστέρων,
Βελιγράδι με 95 ευρώ σε πολιτό ξενοδοχείο και Μπάνσκο με μόνο 49 ευρώ σε τράστορο ξενοδοχείο με απεριόριστο σπα. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με την εγγύηση του 1824 Travel με δύο διανυκτερεύσεις μεταφορά και πρωινό. Εξασφάλισε το πριν εξαντληθεί αποκλειστικά στο goldmall.gr. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Και καπάκι Fire Woman, ε. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε εδώ στους 95,5 των FM, εδώ που γίνονται τα πάντα όλα και είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να πάρετε την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς στο www.listoparto.gr. Θα βρείτε ό,τι ανταλλακτικό χρειάζεστε και όλες τις μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Χορηγός μας η Εσκιάδης Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε είτε Skoda, είτε Kia, είτε Hyundai. Ολοκένουργιο μοντέλο, να το κάνετε δικό σας. Πάτε να δείτε, τα περισσότερα είναι έτοιμο παράδοτα. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών υπάρχουν για να κάνετε test drive τα περισσότερα εξ αυτών και να έχετε κέρδος αυτή την περίοδο τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Περισσότερα στο 2310-596-596 στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ενώ μην ξεχνάτε ότι μέχρι και σήμερα, αν δεν έχουν κλείσει 5, δεν μίλησα με τους ανθρώπους της εταιρείας, έχουν 5 VIP εισιτήρια για όσους αγοράσουν σήμερα το αυτοκίνητο των Ελλήνων τους για την επόμενη αναμέτρηση στην Ευρώπη του ΠΑΟΚ με τη Vindi για την 5η το βράδυ στις 10. Τα τρία από, οι πέντε από τις έξι γραμμές είναι κατηλημένες. Σταμάτα να ασχολείσαι με το Φωτιάδη. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσύ, φίλε. Ναι, κύριε, εσύ με την υποτονική φωνή, καλησπέρα. Υποτονική ή βαριά. Η βαριά και υποτονική. Καλησπέρα, δηλαδή, κύριε, και σκληροτράχηλη. Έλα. Σκληροτράχηλη. Ναι. Ποιοτική. Έλα. Του ποιοτικού πετσί. Λοιπόν, γειτονιά. Ναι. Λοιπόν, έλα, καταρχήν Γρηγόρη. Σήμερα θα συμφωνήσω σε δύο σημεία μαζί σου. Όσον αφορά για τον Κωστή που λες ότι έκανε αναστροφή σαν τον Τσίπρα και τη μία μέρα είπε το ένα και την άλλη μέρα λέει το άλλο για το μάτς με το Άρη με τον Μπάουκ. Θέλω όμως σήμερα να μου πει τη γνώμη του τι πιστεύει, τι σημείο βλέπει στην αναμέτρηση. Έχει ποντάρει το Χ, το είδα. Ναι, τη Δευτέρα. Έχεις το Χ2, επειδή ζητήσαν τον ξένο διαιτητή και αυτό είναι εις βάρος, έλεγε, του Άρη. Ναι. Την Τρίτη το δίνες 1-1. Το δίνω 1-1. Την Τετάρτη με τραυματίες, με τέτοια χωρίς τον τερματοφύλακα, έλεγε στον Ταβατζή και αυτά, το έβλεπε σίγουρα διπλό. Την Πέμπτη δεν θυμάμαι τι είπες και σήμερα περιμένω να δω την τελική για να κρατήσω, να δω τι το δίνεις εσύ και τι το δίνει ο Γρηγόρης. Λοιπόν, 1-0 θα προηγηθεί ο Άρης, πιστεύω, με τον Τεκινή, ναι, σε τσαπατσούλικο γκολ. Θα πάρει, ναι, την κατοχή ο Πάο και τα λοιπά, θα πιέσει, θα κάνει θαλάνι, θα μπει ο αλλαγή ο Βάρντα. Και στο 70. Στο 73-72 θα εξαφανίσει, ναι, ο Βάρντα και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. 1-1. Άρα το δίνεις εσύ τελικό 1-1, τελικό Χ. Έτσι, Γρηγόρη. Εγώ το δίνω σίγουρο γκολ και διπλό. Ναι. Διπλό. Και διπλό. Διπλό. Ωραία, εγώ θα ποντάρω γκολ-γκολ. Ναι. Θα ποντάρω γκολ-γκολ. Έχει προβάδισμα νίκης ο ΠΑΟΚ. Ειδικότερα, ναι, αν δεν παίξει ο Κουέστα. Ειδικότερα. Αν δεν παίξει ο Κουέστα, αξίζει το διπλό. Θεωρούμε και οι δύο σημαντικό. Δηλαδή, όσοι έχουμε ενημέρωση από το ρεπορτάζ, αν μάθουμε ότι ο Κουέστα δεν μπορεί να παίξει με Νάρθηκα. Ξέρεις γιατί το λέμε. Μπορεί να μειώσω τον. Μα και να παίξει θα είναι σαν να μην παίζει, ρε φίλε. Συγγνώμη. Λάθος κάνεις, φίλε, όχι, συγγνώμη. Ναι, εγώ κάνω λάθος. Ναι. Εγώ θα σας πω μια εντεκάδα που αν την κατεβάσει αυτήν είναι σίγουρο διπλό από το ημίχρονο. Όχι. Στο 30 θα είναι 0-2. Ρε φίλε, πες μου ένα παιχνίδι που έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ φέτος. Αυτό, αυτό με κάνει να διστάζω. Ένα παιχνίδι που έπαιξε εκπληκτικά ήταν με τη Μόσχας. Όχι, στο ελληνικό πρωτάθλημα ένα καλό παιχνίδι παίζουν. Ένα. Ένα παιχνίδι, ένα καλό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κοίταξε, έχει πολλά μάτσο ΠΑΟΚ. Πάμε επόμενη γραμμή. Κανένα καλό. Πάμε. Και παίρνει και ένα κακό του Άρη. Κανένα κακό του Άρη. Λοιπόν. Μέτριο θα βρεις. Πάμε. Κακό παιχνίδι του Άρη δεν θα βρεις. Πώς να σε δώσω καυτό παπούλι. Μη, πάμε. Ναι.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, στο δρόμο είσαι, φίλε. Έλα ρε, Πατζινάκος. Έλα ρε, παλιόσκελο. Δεν σε χωνεύει ο κόκκινος, δεν σε λοιπόν, καλησπέρα. Λοιπόν, εντεκάδα Άρη που για άσοχη. Θέλεις και ανάλυση. Ναι, θέλω. Λοιπόν, 3-4-3. 3-4-3. Μαυράει, Βέλετ, Σόζα, αριστερό, center back. Στην ναι, Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, οι αδυναμίες του Άρη ποιες είναι, στο αριστερό back και το μαρκάρισμα του Πρίγιοβιτς. Σωστό. Οπότε, σωστό. Οπότε έχω Παλαντέρ Σόουζα που ντουμπλάρει Πρίγιοβιτς και ντουμπλάρει και φεύγει στο Ζαμπά, μα μου φύγει στο χώρο Ζαμπά, πέφτει πάνω Σόουζα στο Ζαμπά, μα μου φύγει στο χώρο που είναι επικίνδυνος. Άρα ντουμπλάρεις και τον καλό Ζαμπά χαμηλά και τον καλό ψηλό ψηλά. Μπράβο. Ωραίος. Λοιπόν, και κέντρο. Παίζω με Σιώπη Μπάρθα ή Σιώπη Ματίγια. Εκμεταλλεύομαι το μηχανάκι που λέγεται Σιώπης. Και έχω από τα δεξιά στην επίθεση τα center back μου είναι κανονικά Τζανακάκης και Μενέντες ή Κολάσο. Τα πλάγια back. Ναι. Λοιπόν, βάζω στις 3-4-3 στην τριάδα τον επιθετικό κανονικά Γιουνές μπροστά και Γκάμα από τα δεξιά, τον οποίο τον κάνω σε ένα ρόλο όπως είχα τότε τον Μεριέμ. Τον κάνω και έψω το δεκάρι και ανεκάνω ανεβάσματα τον Τζανακάκη που έχει πνευμόνια. Και κάνω και τον Γκάμα στο δεκάρι σαν το ρόλο που είχε τότε ο Μεριέμ. Οπότε εκμεταλλεύομαι τα καλά μου χαρτιά που είναι Γκάμα Σόπης και προσπαθώ να καλύψω τις αδυναμίες μου με το Σόουζα, τρίτο center back που είναι στην αριστερή ξέριζα και τον πλάρισμα Πρίγιοβιτς. Μ' άρεσες. Φύγε. Επόμενη γραμμή. Έχει. Μ' άρεσες. Ωραίος. Καλή προσέγγιση. Δεν χάνω και πάω στην κόντρα να το πάρω. Σωστός. Σωστός. Ξέρω ποιος είμαι. Ξέρω τι πρεσβεύω. Ξέρω τις δυνάμεις μου. Κλείνω τον καλό χώρο του αντιπάλου και τα καλά του αντιπάλου και πάω να κλέψω το μάτς. Αυτό λέει ο Χατζινάκος. Αυτό είναι χ και άντερ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα, αυτό είναι σώνω την καριέρα μου αυτό. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Ο Αλέξανδρος. Τι κάνεις, κύριε Αρτόπουλε. Κοίταξε αυτή την πίπα που φαίνεις καλά, κάνεις γιατί φαίνεις, αλλά αντί για χασίσει να βάλεις καπνό. Καπνό. Λαμπόγιαλο βάζει μέσα. Καπνός μαύρη και είναι και άμα θέλω να το δείτε, το μυρίζεις κιόλας. Λοιπόν, επειδή έγινε αρρώπαξη κούποτη, ναι. Με είπες χαρτικλή, με είπες κλέφτη, για να συνεχίσουμε τη φιλία μας που έχουμε και να έρχομαι και στη Μαρμίτα, άμα θέλεις να μου στείλεις μια δημόσια συγγνώμη, δεν είμαι χαρτικλής, είσαι κλέφτης. Το μόνο που έκλεψα στη ζωή μου είναι μια μπάλα από τη Ιωσιφίδη, τη βίλα, τη μόνα καλή, όταν ήμουν από τις ειδικάς, γιατί δεν είχα, δεν είχα λεφτά να πάω. Συγγνώμη, έκλεψες την μπάλα από τον Κώστα τον Ιωσιφίδη. Αλλά του πήρα το Ιωσιφίδη. Από τη μόνα καλύβα. Εντάξει, ναι. Μα δεν ζητάει συγγνώμη, κάτι το ζητάει. Όταν ήρθε στον Πάο, την πρώτη φορά, έπαιζε αριστερό εξτρέμ, συμφωνούμε. Άλλο το ρώτησα τον κόκκινο. Αυτοί που λένε να παίξει ο Βιερίνια εξτρέμ και ο Τόσκα μπακ. Τους ρωτάω πότε έπαιξε τελευταία φορά εξτρέμ ο Βιερίνια. Αυτή είναι η ερώτηση. Και σου είπα το λόγο που πιστεύω. Εσύ μου είπες το λόγο το οποίο ποδοσφαιρικά. Είναι μπροστά. Το ποτάσμα είναι σίγουρα δικό μας. Μπορεί να αποδειχθεί λάθος. Έχει λογική. Δεν έχει λογική γιατί άλλο μπακ, άλλο εξτρέμ. Okay. Ναι, στη Γερμανία τους έβαζε, τον βάζανε το Βιερίνια. Δηλαδή, αν βάλεις το Μάτος. Δηλαδή. Αλέξανδρε, μισό λεπτό λίγο. Πιο μεγάλες αποστάσεις ποιος καλύπτει, ο εξτρέμ ή ο μπακ. Και οι δύο την ίδια απόσταση. Γιατί ο μπακ. Συνήθως, ρε παιδί μου, ήθιστε. Πιο πολύ κούραση ποιος έχει. Ο μπακ. Έκλεισες. Αν βάλεις το Μάτο εξτρέμ, μπορεί να μην ακουμπήσει την μπάλα. Πιθανόν. Αν βάλεις το Λίνο εξτρέμ στα καλά του, μπορεί να μην ακουμπήσει την μπάλα. Παρακαλώ. Το κατάλαβες. Ρώτα ένα προπονητή να μάθεις πέντε πράγματα. Λέγε φίλε. Καλησπέρα σας. Ωχ, καλώς την είναι. Πώς σε λέει ο Κουλιανός. Πώς σε λέει ο Κουλιανός. Ναι. Χαλήφισα. Χαλήφισα. Κύριε καθηγητά, κάνατε ένα λάθος. Ναι. Είπατε πάσα δεκάρι αριστερά την κοινή και δεξιά Μπρούνο Γκάμα. Ο Γκαρσία πού θα πέσει. Ο Ματέο. Τι Ματέο. Καλή ερώτηση. Είπες πάσα δεκάρι αριστερά την κοινή δεξιά Μπρούνο Γκάμα. Ο Ματέο Γκαρσία πού θα πέσει. Σε ποιον μιλάς. Στον στο Χατζινάκο. Διεκκινή δεκάρι. Όχι. Διεκκινή εξτρέμ. Μπάσα δεκάρι και Γκαρσία αριστερά. Αυτό. Το Μπρούνο Γκάμα. Άντε πάλι. Ρε.
Μπάσα είπα. Μπρούνο Γκάμα δεκάρι. Γκαρσία αριστερό και. Ναι, ναι, λάθος. Λάθος. Παρακάτω, λέγε. Δηλαδή, ο ένας ο εξτρέμ, ο Μπρούνο Γκάμα δεκάρι και ο άλλος εξτρέμ. Ο Γκαρσία με τον Τεγκινή αριστερά. Έκανα λάθος. Ναι, ναι, αυτό. Αδικαιολόγητο, κύριε καθηγητά. Μα ευχαριστώ. Λέγε. Έκανα λάθος το όνομα, ναι. Προσκαλώ το παππού Αλπίνο να έρθει να δούμε το μάτς παρέα, του υπόσχομαι ότι δεν θα υποστηρίζω κανέναν. Ναι. Μόνο στοιχηματικά, επειδή δεν θα το έχω άσο και όβερ. Α, μιλάς για το Κοζανίτη. Ναι, το συντοπίτιμο από την Γαλατινή θα το κεράσω, ό,τι φάει, ό,τι πιει θα τον έχω παρέα μέχρι το πρωί της άλλης μέρας. Τον παππού Αλπίνο. Μόνο να έρθει. Και ο κύριος Κόκκινος θέλω να έρθει, εγώ θα το κεράσω, αλλά... Ο Κόκκινος θέλει λεφτά, λέει. Θα το κεράσω. Τι να με κάνεις. Θα το κεράσω. Ακούτε, κύριε Κόκκινε. Να με κεράσεις. Αφού εγώ σε καλώ, δεν θα κεράσω. Έχω καταδεχθεί ποτέ να με κεράσουνε. Όχι. Όσες φορές είσαι εγώ Θεσσαλονίκη δεν πλήρωσα ποτέ, εσύ τα πλήρωσες. Άλλο λέει. Δεν το λέω για αυτό. Όχι, επειδή ξέρεις και από άλλα πράγματα. Νιώθεις. Αυτή τη φορά σε καλώ εγώ. Όχι, εκεί τζάμπα δεν έρχομαι. Τι εννοείς εκεί τζάμπα. Σου είπα, εκεί δεν έχω. Όταν κάπου θέλουν να πάω, ναι, θα πρέπει να με πληρώσουν. Όταν πάω κάπου μόνος μου πληρώνω, δεν πειράζει. Δηλαδή θέλεις να πουλήσεις κάτι τώρα, τι να αγοράσεις, να σε πληρώσει ο άλλος, έτσι. Ναι, για κάποιο λόγο θέλει να πάω. Και τον Κωστή που το φορέμουν για κάποιο λόγο. Εγώ σε προσκαλώ ρε άνθρωπε. Ναι ρε, καλά, άλλο ίδιο. Κολλήσαμε. Όχι εκεί. Κολλήσαμε. Α, κέρνα το σε άλλο μαγαζί, λέει. Όχι εκεί. Okay, τώρα ναι. Τώρα κατάλαβε, εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα το μαγαζί. Αφού Αλπίνο σε περιμένω. Έχει πρόβλημα με το μαγαζί το συγκεκριμένο. Σε άλλο μαγαζί θέλει να πει ο Γρηγόρης, δέχεται το κέρασμα. Εσύ πες από την αρχή, ρε Γρηγόρη. Να το καταλάβει ο άνθρωπος. Καλημέρα. Εσύ, φίλε. Τρακιώτης από Κυλικής Παοξής. Καλώς τον. Δεν μου λες να το που λέει. Μάλιστα. Θέλω και τη γνώμη σε αυτό. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να φουλάρει, ρε παιδί μου, μέσα στο Χαριλάου. Ναι. Δεν θα μπορούσε να είναι στο διάστημα 20 με 45. Να φουλάρει. Να παίξει πιο επιθετικά, να χτυπήσει τον Άρη, ρε παιδί μου. Το λογικό είναι να μπει ο Άρης δυνατά, να πρεσάρει, να φωνάξει, να κάνει. Ναι, αν δεν. Ο Άρης φέτος, αν το δεις, το πρώτο ημίχρονο πάντα είναι πολύ υποτονικό. Δεν μπαίνει καλά ο Άρης, ναι, ναι. Δεν θα μπορούσε, δηλαδή, μετά το πρώτο 20 λεπτό της έδρας, να φουλάρει εκεί και να χτυπήσει. Αν δεν φάει τον κόλο, ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό. Βέβαια. Και δεύτερο, ο Χατζινάκος. Ναι. Είπε να ντουμπλάρουν τα δύο center back τον Μπρίγιοβιτς. Είπε να έχω στον ένα ο Σόουζα να ντουμπλάρει τον Μπρίγιοβιτς στα στημένα και χαμηλά όταν είναι να πηγαίνει δίπλα δεύτερο στο Ζαμπά, ναι. Δεν θα μπορούσε δηλαδή ο Μπρίγιοβιτς να κάνει ό,τι έκανε με την ΑΕΚ. Να βγαίνει και να μπαίνει ο Μπίζε βασά δεκάρι από μέσα και να πατάει την περιοχή. Να δίνει το χώρο, ό,τι κάνει με τον Μπέρκα να το κάνει με τον Μπίζε βασά. Δεν μπορούσε να γίνει το ίδιο πράγμα. Μπορεί. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Μ' αρέσει σήμερα η κουβέντα, μ' αρέσει σήμερα. Ένα αυτό. Πάμε παρακάτω. Ναι. Καστογιανέ. Άμα περάσουμε από το Χαρελάο, έταξες ότι ο ΠΑΟΚ, που στην ουσία θα πάρουμε μισό πρωτάθλημα, έτσι, έταξες να το αρχίσει το χτίσιμο στη Μαρμίτα. Γι' αυτό κανόνισε, ξεκίνα. Πάνω στο παρακόφερο θα χορεύεις, αγόρι μου. Άντε, γεια. Στο καλό. Καλό μεσημέρι. Έχω μήνυμα από τον Πασκάλ, λέει, ναι, στο μαγείρεμα, για να ζητημέψεις, θα βάλει και κύβος. Σταμάτα ρε, μην σταμάτα. Παρακαλώ, ναι. Πάμε. Πάτα ρε λίγο. Έλα, φίλε. Άντε, μην δω. Λέγε, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, Κώστα. Καλώς τον. Ο Τάσος ο Πάνθρακς είμαι. Έλα, ρε Πάνθρακα, τι κάνεις, ρε. Λοιπόν, δεν θα σε έπαιρνα, μου την δίνεις πάρα πολύ, όταν κατακρίνεις τόσο πολύ τον Τεγκινή. Ο Τεγκινή είναι παιχταράς και να τον βάλεις καλά στο μυαλό σου. Ο Τεγκινή είναι παιχταράς. Ο Τεγκινή έχει σκοράρει επανειλημμένος και με Ολυμπιακό και με ΠΑΟΚ. Ναι. Κοίταξε εκεί τα πώς θα λέτε εκείνα τα ηλεκτρονικά σας, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Τα στατιστικά. Το Ολυμπιακό έχει πάρει δύο γκολ με την Κομωτινή στο ίδιο μάτι. Να κάνω μια ερώτηση. Και μέσα στην Τούμπα έχει σκοράρει. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Συνέχα κατακρίνει τον Τεγκινή. Σταμάτα. Τον Τεγκινή εμένα είναι το που λένε μου. Άκουμε λίγο. Ο Τεγκινή στο Πανθρακικό έπαιξε ποτέ δεκάρι. Όχι. Πανδρακικά να κάνεις ένα λάθος. Στάσου λίγο να ολοκληρώσεις. Πόσο χρόνο είναι ο Τεγκινής? Σταμάτα ρε Κόκκινε, μην πηδάς την κουβέντα. Με μένα έχει αντιπαράθεση. Κόκκινε,
Δεν έχει διαφορά. Άσε να μιλήσω ρε με τον άνθρωπο, ρε. Πόσο χρόνο είναι ο Ντεγκινή. Ο Ντεγκινή λοιπόν σαν δεκάρι δεν φτουράει για μένα. Στις πλευρές να τον δούμε, να τον κρίνουμε. Δεκάρι δεν φτουράει. Είναι λοιπόν, λάθος. Και κάτι άλλο. Εμένα μου τη δίνει γιατί τον κατακρίνει συνέχεια. Ο Ντεγκινή και δεκάρι. Μα δεν κάνει για δεκάρι. Πώς θα το κάνει. Δεκάρι θα παίξει άλλος, ρε. Θα παίξει αριστερά αυτός και δεξιά θα παίξει ο άλλος ο Ισπανός τι είναι. Δεν είναι λοιπόν, εύκολο να γίνει και αυτό. Και κάτι άλλο, και κάτι άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Δύο οι παρατηρήσεις μου. Ναι. Εάν ήταν καλά ο τερματοφύλακας του Άρη. Ναι. Δεν είχε το πρόβλημα με το δάχτυλο. Ναι. Γιατί δεν ξέρω τι έχει. Γιατί σας ακούω κάθε έσπασε μέρα, το δάχτυλό του σε λοιπόν, τρία σημεία. Συγγνώμη, ναι. συγγνώμη. Πού θέλω να καταλήξω. Το μικρό. Αν ήταν καλά στα ντουζένια του. Ναι. Εκεί. Ναι. Μέχρι πριν 15 μέρες ας πούμε. Μάλιστα. Εσύ. Είσαι ένα προπονητής και είχες τον Κουέστα και τον Πασχαλάκη. Ναι. Την ίδια ομάδα. Ναι. Ποιος δεν έβαζε θερματοφύλακα. Τον Κουέστα. Εδώ σε παραδέχομαι. Δεν μου λες. Για να το κλείσουμε. Το Πασχαλάκη Τεκινή... τον αγαπάω πολύ περισσότερο από τον Κουέστα. Ο Τεκινή του Πανθρακικού έχει καμιά σχέση με τον Τεκινή που έχει φτάσει σήμερα και παίζει. Η ηλικία δεν παίζει ρόλο. Ποια ηλικία ρε. Η φθορά του χρόνου. Πόσο χρόνο είναι Τεκινή ρε. Πάνω από 30. Δεν είναι πάνω. Γύρω στα 30 είναι. Τώρα είναι στην καλύτερη ηλικία για να το συμπάλα. Ο Περόνι που 40 στην Ηρακλή δεν λέει, τον κίνητο πειράξει. Και κάτι άλλο. Ναι. Καταρχήν να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Αεξή που μίλησε προηγουμένως. Ναι. Τον πάω πάρα πολύ και στο Μάνο τον Ηρακλάκια. Και αυτόν τον πάω. Καλώς. Μ' αρέσουν αυτοί οι δύο. Χάθηκες λοιπόν, όμως και στεναχωριέμαι που δεν βρισκόμαστε. Ρε Κωστά, τι χάθηκα, τι να πω η ομάδα μου. Εγώ τώρα είμαι άστεγος ομαδικά. Εντάξει. Να βγω και τι να πω. Καλά. Αλλά εδώ πρόσεξε Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, εκτός το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα που έπαιξε προχθές. Ναι. Όλα τα άλλα τα μάτς του ΠΑΟΚ, ευρωπαϊκά, ελληνικά. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Τα βλέπω όλα. Κλείσε Πάνθρακα. Μ' αρέσεις λοιπόν, ρε Πάνθρακα. Ναι. Μ' αρέσεις. Παρακαλώ. Λοιπόν, και Κόκκινε με συγχωρείς που δεν μιλάω μαζί σου γιατί με τον Κώστα έχω πιο πολύ αυτό. Ωραία πλάκα μου κάνεις. Και καλά κάνεις. Εντάξει Κόκκινε. Ό,τι θες. Ναι. Λοιπόν. Και κάτι άλλο ρε. Τελευταίο και κλείνω. Εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ να υπερτερεί. Να υπερτερεί, πρόσεξε στα δύο ακραία μπακ του. 100% και είναι 30 στα 31 ο Ντεγκινή. Γιατί είναι στα 31, τι μήνα είναι γεννημένος. Τι μήνα είναι γεννημένος. Μάιο. Μάιο είναι στα 31. Μάιο. Ναι. Είναι κρυός. Ό,τι και να δεπείτε, ο Ντεγκινή είναι πεθαρά. Ό,τι αφορά τον Άρη, σαν νομικός σύμβουλος πετάγεται πάνω. Ένσταση κύριε δικαστά. Λοιπόν, ποιο μήνα είναι γεννημένος. Και να λύσει κύριε. Πάμε επόμενος φίλος. Παρακαλώ. Μάλιστα. Κώστα. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα. Καλώς το να. Δεν μου λες. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει ένα από τα καλύτερα ρόστερ που είχε ποτέ ένα από τα καλύτερα ρόστερ. Όχι. Όχι, δεν σε μιλάω για παλιά. Σε μιλάω για μετά το 10. Ναι. Από το 9 και μετά. Όχι, το 10 είχε πολύ καλύτερο ρόστερ. Τέλος πάντων, ο Άρης για μένα δεν πρέπει να παίξει πίσω. Πρέπει να παίξει επιθετικά. Ο Θεός να σε φυλάει. Κάτσε να ακούσουμε, ρε φίλε. Δεν ναι. έχω δει. Κάτσε ρε Κόκκινε, περίμενε να πω λίγο αυτό που θέλω. Ναι, κάτσε να το πει. Εντάξει, ναι. Δεν έχω δει ποτέ εγώ τον Άρη να παίζει κλειστά, να φοβάται παιχνίδια μέσα στο Χαριλάου. Επομένως, γι' αυτό το λόγο, ούτε καν με τη City έπαιξε φοβισμένα, για να καταλάβεις. Έτσι, αν το θυμάστε. Κοίταξε, το κλειστά. Άλλο το έξυπνα, άλλο κλειστά. Θα κάνει παιχνίδι κατοχής, αυτό θέλω να σε πω. Λάθος ήταν αυτό. Να σου πω την ενδεκάδα για να κλείσω. Με ποιο χαφ θα κάνεις. Να ρωτήσω κάτι φίλε. Με ποιο χαφ. Να ρωτήσω και με συγχωρείς δεν το λέω για να υποτιμήσω κάτι. Όχι. Η Τσασεκά Μόσχας με τη Ρεάλ που έβαλε το γκολ και κλείστηκε όλοι πίσω. Έκανε λαθός. Άλλο σου λέει όμως αυτό. Όχι, εγώ λέω από το ξεκίνημα. Όχι, σημασία, όχι. Δεν μπορεί ο Άρης. Δεν κάνω σύγκριση. Κάνει παιχνίδι. Ναι. Από το ξεκίνημα. Λέω, βάζει γκολ ο Άρης. Με αυτό που λέει τώρα αυτό. Βάζει γκολ ο Άρης, το καλημέρα. Ναι, πρέπει να πάει πιο μαζεμένα μετά. Δεν πρέπει να γυρίσει να πίσω. Άλλο σου λέει τώρα αυτός. Αυτός περνάει το μήνυμα ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι μία ή άλλη. Αυτός σε περνάει τώρα. Για χαρά, όχι, για χαρά. Αυτός πέρασε μήνυμα τώρα. Πολιτικό. Σαν πολιτικό μήνυμα είναι αυτό. Σιγάρι, για ομάδες. Βρε, αυτό είναι πονηρό μήνυμα πολιτικό. Βρε, πονηρός είναι. Και τι όφελος θα έχει. Περνάει το μήνυμα για την ομάδα του, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ουσιαστικά τι λέει αυτός. Έλα μωρέ να παίξω κατοχή, με τον ΠΑΟΚ παίζω. Κατάλαβες. Δηλαδή τι είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ ρίχνει τώρα με αυτό που λέει. Εγώ είμαι αντίθετος. Με συγχωρείς.
Άμα βγάλω 100 Αριανούς τώρα. Ναι. Υπάρχει ένας που πιστεύει ότι θα χάσει η ομάδα του. Ένας. Ούτε ένας. Γιατί άμα βγάλει 100 Παοξίδες πιστεύει ότι θα χάσει κανείς η ομάδα του. Κανείς. Και 100 σε πού χ θα βγει. Όχι, Κουλιανός το πρωί, χι μας βολεύει, καλό είναι. Όχι. Λέει το Γρηγοριάδη, δεν έκανα. Αυτό μπορεί να το λέει σαν δημοσιογράφο. Όχι, stop the record το λέει. Η καρδούλα του τη λέει. Βράζει την καρδούλα του τη λέει. Η καρδούλα του λέει, μη χάσω και γίνω ρόμπα. Και τι θα λένε οι άλλοι μετά, αυτό λέει η καρδούλα. Τώρα. Και του λέω Γρηγοριάδη, που είναι πιο παλιός, εμένα με χαλάει πολύ το χι του λέει. Γιατί με αυτά που έχει ξοδέψει ο ΠΑΟΚ του λέει, και αυτά που έχει υποτίθεται κάνει ο ΠΑΟΚ μέσα σε ένα χρόνο, αν πάρω χι εκεί πέρα θα είμαι πολύ στεναχωρεμένο. Γιατί ο Γρηγοριάδη είναι 60 ετών και ο άλλο είναι 40. Είναι νέο παοξής ο Κουλιανός. Βολεύεται με το χ. Εμείς είμαστε στη μέση. Τι είμαστε, εμείς είμαστε στη μέση. Θέλω να δώσουμε χαιρετήματα στον κύριο Νικόλο Καρσαβίδη από Γερμανία, πρώην Ολυμπιακό και νυν παοξή. Δύο φίλοι από συνάδελφοι. Αναστάσιος Δεμήρης, πρώην Ολυμπιακό και νυν παοξή. Ρε φίλε, αυτός τι πίνει. Από αυτά που πίνεις και εσύ. Εγώ δεν άλλα. Την ίδια κάμματα. Ναι. Άλλο. Η μεγαλύτερη βλακία ράπ είναι ο Μπάσα Δεκάρη. Όχι, δεν είπα, λάθος δικό μου. Ανακαλώ, εννοούσα τον Γκάμα Δεκάρη. Τον Γκάμα τον έκανα Μπάσα. Όσο Δεκάρη. Αλτσχάιμερ ο Ραπτόπουλο. Όσο Δεκάρη είναι ο Μπάσα, άλλο το αριστερό μπακ είναι ο Πρίγκιοβιτς. Ναι, 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 σωστό. καλά που με διόρθωσε. Όχι, τι κοπρόσκυλα είναι. Ναι, κοπρόσκυλα είναι αυτή, αλλά εσύ δεν με διορθώνει. Εσύ άμα πει παπαριά, τη διορθώνω εγώ. Εσύ άμα εγώ πω ότι βλακεία κοιμάσαι, του πει τσάι, καφέ και το τσιγάρο το γουίζει τον έτοιμο το. Μα έκανα τη βλακεία εγώ. Δεν με διορθώνει να με πήρε ποιο Μπάσα. Εδώ παίζει ο Γκάμα με τον Καρσία και εσύ με έκανε τον Μπάσα. Δηλαδή ξύπνα να με πει. Να με σώσει μια φορά αυτό ο άνθρωπο. Εσύ φροντίζει και μου σκάβει και τον άνθρωπο. Πρεσκάψτε να κάνω. Εσύ με βλέπει να έρχεται το λεωφορείο και με σμπρώχνει. Μια έχει δει κάτι τύπου σε κάτι ηλεκτρικού που του δίνουν και μια μπροστά να πέσουν. Εσύ τώρα με βλέπει να γέρνω και δίνει και μια κλωτιά. Λε σίγουρα μη γίνει καλά. Άμα περάσει το λεωφορείο. 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 Λεωφορείο το λε στην Κοζάνη. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, να σου το λέω το ξέρει. Λοιπόν. Δεν προλαβαίνει τώρα ο, να μας εξηγήσει μετά το διάλειμμα. Μην μιλάς τώρα, ο κόκκινος ήταν εκεί. Όχι, λέγε κόκκινος. Λοιπόν, χορηγός μας ο Κοσμάογλου, η εταιρεία η οποία παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στο χρώμα και δίνει πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα με ό,τι πιο καινοτόμα έχει να προτείνει η παγκόσμια βιομηχανία του χρώματος, με τρία καταστήματα, δυτικά η Θάξη 62 Μαντών Τρίτσι, κέντρο Φιλίππο 94 και ανατολικά Εθνική Αριστερά 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο 2310-480-606. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Το 2310-390 είναι ελεύθερα. Φαγώθηκες να κάνεις ποδοσφαιρική ανάλυση. Ορίστε, ούτε μία γραμμή δεν έχει. Όταν μιλάμε ποδοσφαιρικά, τα είπες όλα πολύ ωραία, άψογα. Να κάνεις ανάλυση. Ούτε ένας. Ούτε ένας. Ωραία. Μια φορά το μήνα, ας κάνουμε και μια ποδοσφαιρική ανάλυση. Δεν πειράζει. Και δύο μαζί σου. Ναι, επειδή εσείς στα ραδιόφωνα είστε άμπαλοι και άσχετοι με την μπάλα, δηλαδή και είστε με το στοίχημα, πρέπει να την πάρει γραμμές. Ούτε ένας. Πες το μηταρά. Ούτε ένας. Μέχρι να γεμίσει το κέντρο. Ήρθε αυτός να δουλέψει. Πες μας σε τρία λεπτά τι είναι αυτό το πράγμα. Μπορώ να πω γρηγόρα μου. Χαιρετίζω την ομάδα. Λοιπόν, έχω φέρει το λαμπόγιαλο. Είναι ο Κρόκος. Αυτό εδώ επειδή είχε βγει ο φίλο μας από τα πρόβατα που είχε βγει. Είναι Κρόκος. Αυτό γίνεται σπόροι. Μετά, ναι, σπόροι γίνεται αυτό εδώ. Ο Κρόκος Κοζάνης που λέμε. Όχι, δεν είναι Κρόκος. Είναι διαφορετικό. Είναι αυτό από ιδία. Έχει πάρει από το Υπουργείο Γεωργίας έγκριση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έψαξα παντού και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί δεν είναι. Αυτό είναι στάση. Το κρύβουνε. Όχι, πιάστο να το δεις. Πιάστο. Μην πάθω τίποτα. Δεν παθαίνεις τίποτα. Εσένα δεν θέλω να πιάσω. Το πιάσεις, μην το μυρίζεις. Καταλαβες. Και εκτός από τα 25 στρέμματα θα σπείρει τα 5 στρέμματα. Και θα σπείρει τέτοιο, πες το. Αυτό. Θυμίαμα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε. Καταλαβες. Μόλις σε πιάσουν οι αστυνομικοί, οι άλλοι θα φευγάτε και εσύ θα μείνεις με το θυμίαμα. Μπράβο. Αυτό είναι ο Κρόκος. Εγώ τώρα επειδή βγήκαν και μερικοί και λένε ότι είναι λαμπόγιαλο, είναι η λάμπα, το... δεν είναι. Εγώ το έφερα εδώ όπως είπα. Είναι φυτό. Φυτό είναι και θα βγάζει σπόρο. Από την Ινδία. Από την Ινδία, από κατευθείαν από την Ινδία. Εσύ θα το καλλιεργείς εκεί. Όχι, εγώ θα είμαι εκεί πέρα, θα φτιάνω. Εγώ τώρα θα παίρνω 50 ευρώ με ροκάμα το τυρί. Λοιπόν, έχει έξι. Μακάρι να τα παίρνει. Φίλε που ρωτά για άσο τον Παζιάννα, ναι, συμφωνώ. Άσο ο Πας. Θα τα δηλώσει αυτά εδώ. Φίλε, εσύ που ρωτά άσο ο Παζιάννα, ναι. Εγώ θα δουλεύω, δεν θα κάνω. Άλλο είναι. Μαύρα. Κανονικά, πληρωμίζει, έσυμα κανονικά, όλα πληρωμίζει θα είναι.
Οπότε αυτό είναι καινούριο φυτό. Το καινούριο φυτό είναι αυτό. Το Υπουργείο το έχει υπογράψει. Ένα φυτό έχω αριστερά μου και ένα δεξιά μου. Ναι. Παρακαλώ. Γιατί ναι. Γρηγόρη. Πάμε, ναι. Γιατί Γρηγόρη. Εγώ ίσως έχω έρθει να σε δω μετά από. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν θέλει και. Έχει και το τριψηματάκι σου δίπλα σου. Τι ωραία. Σίγουρα και τρίβε. Ναι. Γίνεται αυτό τώρα ή κάνεις ράδιο τώρα. Μετά. Ναι, στο μη με κολλάς πολύ γιατί θα πάρει ο Ραπτόπουλος ανάποδες και θα σε αφήσει κάτι εκπομπή με τον Κιμπόκο. Έχω δώρο τη Δευτέρα, θα κάνεις ένα ψυχικό. Εντάξει, χωρίς να πληρώσεις, θα πληρωθεί γιατί? Πληρώσεις. Ξέρω τι. Θέλω να δώσει γιατί με τον Κουακό. Κουπαράκι μου, κουπαράκι μου. Μα ακούει, κουπαράκι μου. πάει κι αυτό. Χάλασε ο κόσμος. Λοιπόν, stop τώρα να μιλήσουν οι ακροατές. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Παράβο, καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Κωστή, είμαι φίλος του Κουίκ. Του Κουίκ. Από τον Ασπρόμο Αγροβαρδάρη, ναι. Του Τέρενς. Όχι, του Κουίκ, του φίλου μου, του Προποντζή. Ναι, ναι, ναι. Αντικειμενικός πόξης. Ναι. Γρηγόρη, έχουμε γνωριστεί και μαζί παλαιότερα. Έπαιζα μπάλα στο Μακεβενικού τα γήπεδα εκεί, πρωτάθλημα ΣΕΦ 5x5 και σφύριζε διαιτητής. Τι σφύριζε, διαιτητής. Ναι, λοιπόν, σταμάτα ρε φίλε, 30 είπες, πάμε στο θέμα, ναι. Κωστή, επειδή αυτά τα ντέρμπι ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι τις περισσότερες φορές κρίνονται στη δύναμη από τους παίκτες και τακτικά από τους προπονητές, είναι έτσι δεν είναι? Συνήθως ναι. Μπράβο. Γι' αυτό έχει και μόνο ένα προβάθισμα ο ΠΑΟΚ και στο λέω εγώ που είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ, γιατί πολύ απλά ο Άρης έχει τον μικρό προς το παρόν Ερέρα και εγώ έχω Μιρτσέα. Καλό μεσημέρι. Γνώμη του. Παρακαλώ. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Άκης από Νέαπολη. Γεια σου φίλε. Συγγνώμη ρε ΡΑΠ. Ακούω εδώ και μια εβδομάδα βγαίνουν παροξύρες στα ράδια και κλαίγονται για να πάρουν το χι και ελευθίζονται το νευρικό μου σύστημα. Ναι. Έχουμε να παίξει ο Άρης 5 χρόνια Άρης Εθνική. Ναι. Έχει μπάτζετ 100-200 χιλιάρικα. Όχι, όχι, δεν έχει. 4,2 εκατομμύρια ευρώ. 4,2. Φοβούνται τον Άρη να παίξουν μέσα στο Γαρελάρ με το Ρούλι. Πάνε καλά. Φοβούνται, φίλε, γιατί. Εγώ θα έχω να σου πω καλό στα παιδιά 0-3. Δεν μου λες, αν φέρεις ισοπαλία θα είσαι στεναχωρεμένος σαν τον ναι. το Γρηγοριάδη ή ευχαριστημένος. Δεν τη δέχομαι την ισοπαλία. Μάλιστα. Αυτό. Καλώς. Να είσαι καλά. Okay. Okay. Παρακαλώ. Θέτει δε. Είπε λάθος όμως, 0-3. Ναι. 3-0 ήθελα να πει. Έλα φίλε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Κάτι για το παιχνίδι, να μιλήσουμε για την Κυριακή. Άκου λέει. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Νίκο. Το παιχνίδι είναι εσύ, είναι και τελικό φίλε μου. Έτσι φαίνεται, ε. 0-0 το βλέπεις. Και δύο ομάδες είναι που ανήκουν στο μεγάλο αρχηγό, στο Θείο. Στο Θείο, ναι. Ψέματα. Α, λες, ναι, ναι, ναι. Εκεί δύο ομάδες δεν είναι, φίλε μου. Μην είμαστε και λίγο αφιλείς καμιά, αλλά... Και για την πτυχή μου έχει τελικό. Έτσι. Και 3-3. Άστο να μιλήσει. Ναι. Αυτά απλά ο κόσμος τρώει το εύκολο σανό. Το οποίο το σανό το μαθάει δεξιά και αριστερά. Ναι. Πρόσφατα να πούμε, έγινε λοιπόν μια ένωση για το Περέιρα. Έβαλε τον Ιταλό. Ναι. Να διευθύνει το παιχνίδι των δύο ομάδων. Ναι. Με έντολη. Κοιτάξτε λέμε, με έντολη. Του Θόδωρα. Ο Θόδωρος. Ναι. Ναι. Σε μια ραδιόφωνο και ο πρόεδρος της πόλεως και είπε πέντε πράγματα. Ναι. Τα πέντε πράγματα αυτά είναι το ζουμί της υποθέσεως, ας πούμε, που είναι, πώς είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι. Μιλάμε για τον Βασάρα, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός είναι ένα όργανο του Περέρα με έντολη, ναι, με έντολη, ναι, ναι, του αρχηγού του Θόδωρα, του παιδί του Κόκαλη. Μάλιστα. Απλά να πούμε, να ξέρετε πολύ καλά, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει κόσμος του ΠΑΟΚ, υπάρχουν κάτι μυστήρι. Ναι. Κάποτε ήταν κόσμος του ΠΑΟΚ, ήταν εκείνος ο μέγος κόσμος. Ναι. Έτσι. Και τώρα ερχόμαστε λιγάκι για τον αυτούς τους παίκτες που κάνουν τους παίκτες. Ναι. Εδώ γελάει όλο το κόσμο. Γελάει ο πλανήτης. Γελάει όλο το κόσμο, γελάει. Θέλανε έναν Ουκρανό, ναι, τον οποίο πούμε είναι 1,99, για να αλλάξει τις λάπες. Για να αλλάξει τις λάπες. Για να αλλάξει τις λάπες. Θέλανε έναν άλλο που με έναν παίκτη, που με έναν Σουηδό, όπως ήταν ένας τουρίστας που πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Ο Άρης έχει έναν προπονητή που είναι ωραία. Τίποτα άλλο.
Ναι. Να σε πω κάτι, φίλε μου. Ναι. Του χρόνου ο Άρης, αν θα υπάρχει. Γιατί το λες? Του χρόνου ο Άρης, αν θα υπάρχει. Ναι. Γιατί το λες? Αφού δείχνει ότι γιατί πάει καλά. Λέω, δεν γιατί είναι. Πρώτον, ο Καρυπίδης, ο άνθρωπος αυτός, χτυπάει την πόρτα του χοντρού. Ναι. Ο χοντρός, ο χοντρός ναι. Καλά. Ναι, ναι. Τον ανοίγει. Ο χοντρός πολύ καλά. Ναι. Έχει που με βγήκαν τα μαχαίρια με τον θείο του Κόκαρη, βγήκαν τα μαχαίρια. Ναι, με τον θείο, με τον παπά, ναι. Βγήκαν τα μαχαίρια. Βρίζει, μέρα νύχτα βρίζει, μέρα νύχτα βρίζει το παιδί του, που είναι στη Γενέβη. Ναι. Το βρίζει το παιδί του. Ναι. Αφού το βρίζει το παιδί του, θα φάει που μου την πεπεριά. Αχα. Βέβαια. Και ετοιμάσου η ΑΕΚ. Ναι. Μιλάμε γύρω το 20.000. Θα είναι εκείνη η ΑΕΚ η παλιά του γάμα εθνικής. Όσο για τον ΠΑΟ, εδώ θα είναι μεγάλο πράγμα. Ξέρετε από κάτι Κότσο. Ναι. Είναι το όχημα, είναι ένα όχημα συντρακόμ. Η συντρακόμ ανήκει την ΚΑΚΕΜΠΕ. Όταν ήταν οι Αμερικάνοι εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, δεν ήταν για πλάκα. Ναι. Ήθελα να πούμε να πάρουν να πούμε πέντε πράγματα. Πρώτον, ακύρωσε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεύτερον, τον είπανε. Ή το διώχνετε ή θα πάει κάπου αλλού. Ερώτηση Νίκο. Ερώτηση. Αυτά που λες τώρα είναι βαριά γράμματα για τους περισσότερους και τα λέει ωραίο Νίκο. Πρωτάθλημα παίρνει ο ΠΑΟΚ. Θα το δώσει ο θείος. Θα το πάρει αλλά θα το δώσει. Α, είναι δώρο. Δώρο. Ο θείος το δίνει, ο θείος. Γιατί να σε πω, γιατί φίλε μου, έτσι και για το γήπεδο. Εδώ πάνω δεν κάνει γήπεδο, δεν κάνει γήπεδο. Εδώ λέει την πουλιά και δεν κάνει γήπεδο. Ποιο να κάνει γήπεδο, φίλε. Ο κανένας τώρα έχονται εκλογές. Έχονται εκλογές και πάμε για εκλογές. Το παραμύθι πάει σύννεφο. Βγαίνει κάτι πικραμένο και λέει το κόρη και το μακρύ του. Βγαίνει που λέει άλλο είναι ο Κούτρι, άλλο είναι ο. Έστειλε τροπολογία στη Βουλή. Για να σε πω κάτι, φίλε μου, καλέ. Αυτή τη στιγμή ένα σωματείο που δεν υπάρχει. Όλοι ο Δέδες, ο άνθρωπος αυτός με τον Βασιλιάδη. Ναι. Ο Βασιλιάδης, ξέρετε ότι είναι ο Βασιλιάδης. Ναι. Αυτός που έχει την καφετέρια, ναι. Στο Εγάλιο. Είναι δύο καφετέρια τώρα, δύο παράγγιση. Μια στην Γλυφάδα, το οποίο το έχει ο Ρέμος, και μια είναι στο Εγάλιο. Δύο παράγγιση είναι. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Νίκο. Άντε, γεια. Γεια σου Νίκο, ο Νίκος. Μάθαμε και ο Ρέμος στο κόλπο δηλαδή. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Πάμε επόμενος. Έλα φίλε. Ναι, μ' ακούτε. Πολύ καθαρά, ναι. Ναι, γεια σας είπα. Γρηγόρης Κώστας. Ναι. Μάλιστα. Θέλω να μιλήσω τώρα ποδοσφαιρικά. Εκτιμώ τον Γρηγόρη. Όχι για την ομάδα που αγαπάει. Ναι. Αλλά είναι σωστό. Καλός άνθρωπος. Που... Ναι. Ναι, ναι, είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω εγώ ποδοσφαιρικά με τον Κώστα, τον Ραπτό. Μάλιστα. Ο οποίος είναι. Εσύ αν ήσουν ένα coach, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, πώς θα κατέβαινε στην Κυριακή? Γιατί τα είπαμε την πρώτη ώρα, αν δεν ακούσατε. Δεδομένο είναι στο ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα, έτσι. 100% και ο προπονητής του Άρη είπε ένα σοφό. Εμείς λέει πρέπει να τρέξουμε πιο πολλά χιλιόμετρα από τον αντίπαλο. Γνωρίζει ότι μειονεκτεί σε ποιότητα και πρέπει να το καλύψει με τα χιλιόμετρα τα οποία θα τρέξει. Και λέει ο άνθρωπος, σωστά, ότι αυτά τα χιλιόμετρα δεν πρέπει να τα τρέξουμε άσκοπα, αλλά έξυπνα και παραγωγικά. Δηλαδή λέει, αυτή είναι καλύτερη, αλλά εμείς αν τρέξουμε παραπάνω, μπορούμε να καλύψουμε την, ας πούμε, την αδυναμία μας έναντι αυτών στο κομμάτι της ποιότητας. Ωραία μίλησε. Και ο ένας προπονητής μίλησε ωραία, και ο κύριος Ερέρα και ο κύριος Λουτσέσκου μίλησαν πολύ καλά. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Θέλουν τρέξιμο δηλαδή. Ο Άρης για να και... λέμε, άμα τρέξει, ας πούμε, 100 χιλιόμετρα η παίκτες του ΠΑΟΚ και 100 χιλιόμετρα η παίκτες του Άρη, το πιο πιθανό είναι το πάρει το μάτσο ΠΑΟΚ. Άρα λέει εσύ εδώ πρέπει... θεωρείς ότι η σύνθεση του ΠΑΟΚ είναι η σωστή, έτσι. Εσύ αν ήσουν δηλαδή προπονητής του ΠΑΟΚ θα κατέβαζα... Εγώ κράζω το Λιμιό, αλλά το Λιμιό θα έβαζα. Εγώ θα έβαζα... Άκουμε λίγο. Θα ξεκινούσα όμως τον Ουάρντα και τον Μπίσεσβαρ. Τον Ουάρντα θα τον ξεκινούσα. Επειδή ο Ουάρντα όμως είναι μια ειδική περίπτωση, εγώ θα έβαζα τον Ζαμπά. Γιατί λέει κάποιος να μην παίξει και ο Καντουρί. Ο Καντουρί είναι ανέτοιμος. Θα τον έβαζε ο Λουτσέσκου από το φόβο του στα μέτρια χαφ που έχει. Θα πέταγε ψηλοαριστερά τον Μπίζερβαλ και θα βάζε τρίτο χαφ τον Καντουρί.
Να έχει τρία χαφ και όχι αν δύο εκεί. Αν Σουάρτε και Καντουρίζει το ξεκίνημα, όχι over 3,5 κίτρινες κάρτες στο ημίθρο. Άσε με ρε με τα προγνωστικά του και τις κάρτες μου ρε τώρα, παράτα με και εσύ μετά. Αυτό είναι τεχνικό χαρακτηριστικό. Άσε με τα τεχνικό χαρακτηριστικό κουμάρι. Κουμάρος σου στέλνει... Με τα ίδια παπούτσια 40 στέλνει, χρόνια στέλνει να πούμε. Στέλνει μήνυμα τι θέλει. 0-1 το έδωσα. Για να μην διαστραβλώνει την αλήθεια. Ναι. Απλά είπε στον Γρηγοριάδη ότι την υποδοχή κανείς δεν θα χαλαστεί. Ναι, και είπε ο Γρηγοριάδης, εγώ θα χαλαστώ, λέει. Λέω ο Γρηγοριάδης, εγώ στεναχωριέμαι με το χ, λέει. Με αυτό τον Άρη και με αυτό έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, λέει, με αυτά τα λεφτά, τα μπάτζετ και τα αυτά, το χ είναι αποτυχία για μένα. Λέω ο Γρηγοριάδης. Okay. Δεν πρέπει να πούμε ότι ο Γρηγοριάδης έχει προσέγγιση παοξίδικη σωστή. Άρα τι άλλο, με ισοπαλία, με ευχαριστημένο, αλλά φοβάται. Λέει θέλω διπλό, αλλά το χ δεν το χαλάει. Το χ δεν το χαλάει. Ναι. Ναι, άρα. Πιστεύει ότι το χ δεν χαλάει κανένα. Αυτό τι σημαίνει. Βολεύομαι και με το χ. Μιλάτε συνέχεια στον Άρα. Πείτε. Δηλαδή το βράδυ θα κοιμηθώ καλά. Δεν θα έχω εφιάλτες άμα φέρω χ. Μια χαρά. Άμα χάσει τα εφιάλτες. Άμα χάσει τα εφιάλτες. Αυτό λέει. Ναι. Μάλιστα κύριε. Άμα πούμε κανένα 3-3. Πάμε ρε κόκκινε όλα οι πονηράδες 3-3. Το στήσουν 3-3. Άμα το στήσουν, το στήσουν. Μάγκες είναι. Λέγε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Όχι, για άστονα. Κλείσε το ραδιόφωνο, μπορεί να είναι γρήγορος. Ακούς. Βρε, δεν ακούει, πάμε επόμενο τώρα. Το φελό ακούει από το... Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ακούς. Ναι. Ναι, κύριε μου, εσείς, ναι. Λοιπόν, χαιρετώ το δίδυμο, το Medium. Το Medium, ναι. Ο μάγος Χαλάστας είναι. Λοιπόν, ποιος από Μόναχο είναι. Α, άλλος. Να τα αυτιά του περήφανε. Θέλω στον Γρηγόρη λίγο να απευθυνθεί. Να απευθυνθεί. Πες μου φίλε. Γρηγόρη πριν ένας ο κρατής πήρε τηλέφωνο και είπε για... και του είπες ότι ο ΠΑΟΚ έσμα πιο παιχνίδι έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Καλά, καλά. Καλά. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Και εσύ που ξέρεις ότι την Κυριακή ο ΠΑΟΚ δεν παίξει την μπάλα της ζωής του. Δεν το ξέρω. Σωστά μιλά. Πότε πώς λες ότι πότε έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Για να κάνω μια εκτίμηση. Χρήστο, σωστή ερώτηση αλλά λέω. Εγώ έκρινα από 7 παιχνίδια. Και ποιο είπε ότι όποιο παίζει μπάλα κερδίζει. Α, μπράβο. Στο Καραϊσκάκι έπρεπε να φας 4 γκολ και κέρδισε 1-0. Λέω, με βάση το δεδομένο. Και ο Πανιόνιο στον Ολυμπιακό έπρεπε να τον κερδίσει και έχασε. Τώρα καλά. Ναι. Λέω, γιατί να διορθώσει τώρα την εικόνα. Ναι. Αυτή είναι η απορία μου. Και αν άκουσε. Και είπα... με μείον δύο παίχτε. Και είπα και τα προγνωστικά μου. Και με μείον δύο παίχτε. Λοιπόν, εγώ σαν παουστή δεν είμαι ευχαριστημένο να φέρω χ. Εγώ θέλω το διπλό και θα το πάρω το διπλό. Κωστά. Λοιπόν. Αν προηγηθεί ο Άρης και το θέμα είναι να μπορέσει. Στάσου ρε κόκκινε και ισοφαρίζει το 82. Θα είσαι ευχαριστημένος ή λυπημένος. Είπα με το χ, εγώ θα είμαι δυσαρεστημένος. Εγώ θέλω το διπλό. Γιατί θέλω να μπω και να τους πατήσω. Τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάτησες κανένα για να πατήσεις αυτούς. Δεν πειράζει, είναι ευκαιρία να τους πατήσω τώρα. Άλλο λέω εγώ και σου λέει και ο κόκκινος. Δυο μήνες πάτησες κανέναν. Κοίταξε να σου πω κάτι. Μπορεί να μην πάτησα, αλλά τα αποτέλεσμα τα πήρα. Άλλο κανένα. Φίλε, δεν είπαμε δεν θα πάρεις αποτέλεσμα. Λέμε μπάλα έπαιξες, μπορεί δεν να παίξεις, μπορεί να παίξεις μπαλάρα και να χάσεις 1-0. Δεν το ξέρεις. Ναι. Το ευχαριστώ έτσι. Τουλάχιστον ξέρω ότι έπαιξα μπάλα. Αλλά, πρόσεξε λίγο. Ναι. Αλλά, επειδή στο ΠΑΟΚ μας έχει δείξει τόσο καιρό ότι και με το κακό ποδόσφαιρο, με το λίγο αυτό που έχει παίξει, δεν μας έχει δείξει το... 100% έχεις δίκιο και εγώ σου λέω... Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά μπάλα δεν έχει. Ο πάτος σου μέχρι πότε θα είναι ανοιχτός. Και γι' αυτό έχω τους παίχτες. Έχω τους παίχτες για να πάρουν το αποτέλεσμα. Ναι, να είσαι καλά, Χρήστο. Σωστό. Να είσαι καλά. Καμιά φορά ο πάτος κλείνει και πάει από την άλλη μεριά. Στατιστικά, αν δεν παίξεις καλά, ο πάτος σου θα κλείσει. Στατιστικά ορίστε. Πάλι στο λέω. Ορίστε. Έλα, Βίλε. Χαίρετε. Καλώς τον. Μουδανιά. Καλώς τον Μπομ. Ποιο Μπομ, ρε. Εγώ είμαι μόνο ΠΑΟΚ. Ελπιδοφόρος. Ναι, εγώ είμαι μόνο ΠΑΟΚ. Με θυμάσαι Ραπτόπουλο που είπες ότι έχω μια κοιλιά που πούνε... Πού να σε θυμάται ρε. Αυτός είναι που έκανε τα τουάζ του Βιερίνια, του αυτόγραφου. Λοιπόν, άκουσα κάτι πιο μπροστά. Υπάρχει παοχής που φοβάται το μάτς. Ναι, πολύ. Τι να πω ρε, εγκεφαλικό θα πάθουμε. Γιατί, ξέρεις γιατί. Είναι όλοι αυτοί οι παοξίδες που έχουν πει κερδίζω με όποιο τρόπο να και δεν με νοιάζει που την μπάλα παίζω. Και τώρα έχουν την εικόνα του ΠΑΟΚ στα μάτια τους και φοβούνται στο Χαριλάου. Έχουν την εικόνα οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ στα μάτια τους, την ψευδαίσθηση των εικόν. Η εικόνα που έχουν λάβει δεν είναι καθόλου καλή για τον ΠΑΟΚ, είναι μέτρια. Και σου λέει για ποιο λόγο εγώ τώρα να ελπίζω. Κανένας ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν θα βάλει χοντρά λεφτά στο διπλό. Εγώ προκαλώ 1 εκατομμύριο ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Βάζουν τον ένας από αυτούς το μισθό του στο διπλό. Πού να τον βάλουνε,
Άμα όμως είχαν μια ομάδα που κένταγε, ξέρεις τι θα έλεγαν. Έλα βρε τώρα διπλό το ρόλι. Από ημίχρονο. Θα ταχώναν τα διακοσάρια. Για να πάω εγώ σε χίλια προποζίδικα να δω στα ίντερνετ. Έχει βάλει κανένας παοξής χοντρά λεφτά στο διπλό. Δεν το βλέπω, δεν τα ακούω. Έτσι ρε Νάπολη, δεν είναι να βιώνουν και να λένε ότι φοβόμαστε. Σιγά, τι προπάσεις ρε παιδιά, έτσι το είχα ακούσει. Εγώ το Σάββατο, αν βάζω το μισθό το κλαδάς, το... Ναι, τι φωνάζει, τι... Το βάζω το μισθό το κλαδάς. Σε περιμένει, σήκω, αν μπορείς σήκω. Άκου τώρα, άκου μια στιγμή. Χαιρετίσματα τον Αντώνη. Έχω φάκελο μέσα. Αντώνη, κάτω μια αγκαλίτσα. Αντώνη, κάτω μια αγκαλίτσα λίγο. Μην με τα δάχτυλα. Όχι λίγο μια αγκαλίτσα. Μια αγκαλίτσα, μια αγκαλίτσα. Άκου λίγο μια αγκαλίτσα το κάνει. Άκου την αγκαλίτσα τώρα. Μια αγκαλίτσα λίγο. Σταμάτα ρε με τα δάχτυλα. Να τους Αντώνη. Τον αγκαλιάζει ο Ξηφίας και κάνει. Σε έχει μαγκώσει ο Ξηφίας ένα ποτέ, τα μάγουλα. Γιατί να μαγκώσει. Ας τα μαγκώσει, εμένα μαγκώνει μόνο. Ξέρεις γιατί με μαγκώνει, γιατί εγώ αντέχω. Πιάπιασε τον μπούσο μια φορά, τρεις αναρωμένες αναρωτική πήρε ο μπούσο. Εσύ πας γυμναστήριο για να αυξήσεις την ξυλοχωρητικότητά σου, είπαμε. Το πιάνει τον μπούσο, λέει μπούσο γυμνάζεσαι, του λέω κλάδας, λέει γυμνάζομαι. Κάτσε λέει να σε πιάσω, το πιάνει λίγο. Πόση κιλά είναι ο μπούσος. Βρε 100 κιλά να 32 είναι ο μπούσος. 32 κιλά. Ο κλάδας, με τα ρούχα. Ο κλάδας είναι 80 κιλά. Άμα πιάσει ένα με τα δάχτυλα που είναι 200 κιλά, δεν το τα σπάσει. Αν τολμήσει, αν πιάσει εμένα. Τι έκανε? Αν τολμήσει να πιάσει εμένα. Έλα βρε, όρθια αρκούδα. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε. Πού είστε? Πού είμαστε, εδώ. Έλα, μίλα. Πού είσαι, δεν θα ακούω. Ακούς? Έλα φίλε. Δεν μου λες. Καλά, ο κόσμος πώς σας ακούει εσάς? Δεν έχω μια μεγάλη απορία. Είναι βλάκια σαν και εσένα. Δεν σ' ακούω καθόλου. Φύγε τότε, άλλο. Ούτε εγώ σ' ακούω. Φύγε από εδώ. Ούτε εμείς ακούμε. Φύγε, πάνε αλλού. Επόμενος. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Φύγε, πάνε άκου άλλον. Ναι, πάμε τελευταίος. Μάλιστα. Άρα να κάνεις και κομμάτι εδώ πέρα. Όχι, δεν σε αφήνω μια. Εσένα να μας αφήσουν. Καλλιεργήσεις το χωράφι. Θα βγάλουν τι άλλα τελευταία και εσύ πας μέσα. Θα μεθύσει όλη η πόλη. Ναι. Βλάξει. Πάμε επόμενη γραμμή και τελευταία. Μάλιστα. Ναι. Βράστη να μάθει. Λέγε φίλε. Έλα εγώ. Εσύ φίλε, ναι. Καλησπέρα, Ολυμπιακός. Καλώς τον. Θέλω να πω και εγώ τη γνώμη μου για το μικρό το ντέρμπι εκεί του χωριού να πούμε. Έλα ρε, μ' ακούτε? Όχι ρε φίλε, μας κόβει τα κόμματα ο μικρόφωνος να μου πει κάτι μυστικό να πω στον αέρα. Λέγε, σ' ακούω. Μάλιστα, λοιπόν, ισοπαλία από εδώ μέχρι τη Δασκέρδη. Σωστό. Αυτό θέλεις. Ναι. Ναι, δεν ανοίγει μύτη. Ναι. Κανείς δεν κλαίει με την ισοπαλία. Μπράβο. Μόνο ο Γρηγοριάδης θα κλαίει. Κανείς δεν κλαίει. Ο ΠΑΟΚ άμα κάνει, άμα χάσει, μέχρι και που διώχνουν το Ρουμάνο. Έλα. Λέω εγώ τώρα με αυτά που βλέπω. Ναι. Ο Άρης πάλι άμα χάσει δεν ήρθε και η καταστροφή. Μένα, αλλά χαλάει το κλίμα. Μάλιστα. Οκ, okay, boy. Κομμένο, okay. Ραμμένο, μάτσια 0-0-1-1. Μ' αρέσει. Να είσαι καλά. Ωραίος. Ρέκο και μια ερώτηση. Άντε, ρώτα. Αυτός ο επιχειρηματίας ο Κώστας Ραπτόπουλος, πώς το λέω αυτό. Όχι Ραπτόπουλος, Δράπτης. Κώστας Δράπτης. Αυτός που αγόρασε τα διαρκείας για τα ροφανά και τους υπαλλήλους των ροφανοτροφίων στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή. Τι ομάδα είναι? Πού να ξέρω εγώ. ΠΑΟΚ είναι. Άσε ρε. Στο λέω εγώ. Πώς επέτρεψε η Θύρα 10 να πάρει ένας ΠΑΟΚ εισιτήρια διαρκείας? Καταρχήν διαρκείας μπορεί να πάρει ποιος θέλει. Απαράδεκτο. Δεν ξέρω. Δηλαδή πήρε ο ΠΑΟΚ διαρκείας στον Ηρακλή. Πήρε επιχειρηματίας, είναι φίλος του Τόμ Παπαδόπουλου. Ο Τόμ Πάπα είναι. Ναι, και. Λοιπόν, ξέρω εγώ τι ομάδα είναι. Ξέρω εγώ. Πρώτη φορά ακούω το όνομά του. Το βλέπεις ΠΑΟΚ? Τα μούτρα του τα βλέπει. Ελληνοαμερικανός. Τα μούτρα του τα βλέπει. Σε ενοχλεί που ανεβαίνουν τα διαρκεία του Ηρακλή. Όχι, με ενοχλεί που τα παίρνει ΠΑΟΞΙΣ. Σε ενοχλεί που ανεβαίνουν. Με ενοχλεί που πάτε και δείτε φανέλες στο Βασιλιάδη. Με ενοχλεί που κλείβετε την πολιτεία. Αυτός που έχει την ομάδα του Άρη, τι ομάδα είναι? Ολυμπιακός. Ναι. Αυτός που πήρε την ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν επαγγελματισμένος. Δεν λέω για το γιο, σίγουρα. Ο Ιβάν Σαββίδης ξέρουμε ότι ήταν ΠΑΟΚ από μικρό παιδί. Τρίχες ήταν. Δεν ξέρουμε. Όχι. Λοιπόν, για πόσους ανθρώπους ξέρουμε ότι ήταν την ομάδα που αγοράσανε? Εσείς μισείτε τον ΠΑΟΚ όμως. Πράσετε, ζείτε. Με μένα μιλάς. Ναι, εσύ, με μένα μιλάς. Άκουδο. Εσείς ζείτε. Εσύ πετάς μια κακία τώρα. Όχι. Εσύ πετάς μια κακία. Όχι. Όλοι αυτοί που ασχοληθήκανε με ομάδες ήτανε υποστηριχτές ομάδες. Όχι. Τότε, εγώ λοιπόν έρχομαι. Δεν με χαλάει. Λέω στους οπαδούς του Ηρακλή. Αυτός δεν δείσαι για τον εαυτό. Βρε, άκου εμένα. Αυτός κάνει μια δωρεά. Ωραία. Και λέει, ναι. Φίλε μου Τόμ. Ναι, φίλε μου Τόμ. Βρες 4 ορφανοτροφία που έχουν αρκετά παιδιά μέσα και τους συνοδούς τους. Ναι. Και δίνω το ποσό για τα διαρκείας. Και γιατί, μπράβο τους. Και γιατί δεν πήγε να τα δώσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τα δώσει στα ορφανά? Να πάει τουλάχιστον το Καφτατζόγλου. Βοηθάει το φίλο του στην επένδυσή του. Μα, ο ΠΑΟΞΙΣ. Και θα ψάξω εγώ τώρα.
Αν αυτός είναι Ολυμπιακός, αεξής, δηλαδή αγιανός. Δεν σε νοιάζει, αν τα παίρνετε εσείς δεν σε νοιάζει. Μα δεν τα παίρνει ο ίδιος να τα μοιράσει όπου θέλει. Ναι, λέει, ναι. Δώσε τα σε ορφανά παιδιά. Ναι, τα λεφτά ποιος τα κερδίζει? Η Παέρακλης. Τα παίρνει από τον Παοξή, ε. Ποιο Παοξή είναι? Και δεν σε πειράζει εσένα. Τη θύρα 10 δεν την πειράζει. Είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Και αυτό, δε, αυτό που σκοτώθηκε στη, τον Κύπρο, άνθρωπος κι αυτός ήταν. Αυτός δεν πλήρωνε. Δεν είναι άνθρωπος. Ενώ άλλος που πλήρωνε τα παίρνετε. Ενώ τον άλλο το δίρατε. Δηλαδή, πώς θα βάλει. Κάνει ορθοφωνία να βάλει. Να κάνω εγώ ορθοφωνία. Α, πάρε από εδώ πέρα, φύγει από εδώ, ρε, σαν χλαμάρα να πούμε. Φύγει να βάλει τον Παοξή να πάρει τα ειστήρια διαρκείας του Ηρακλή. Α, φύγει από εδώ. Τόλμησα να πω κουβέντα για τον Ηρακλή και βρήκε, ρε μάγκες, βρήκε κάτι να πει. Εγώ δεν το δεχόμουν, ρε σαν Ηρακλή, δες και εσύ το δέχεσαι. Εγώ δεν ξέρω τι ομάδα. Φιλοκρίματε, λιμό. Εγώ δεν ξέρω τι ομάδα. Ξέρεις, δεν ξέρεις. Ιδέα δεν έχω. Πριν 1,5 χρόνο δεν ήξερε ποιοι σκοτώσαν τον Ηρακλήδεα, τον Παοξή. Δεν ήξερες, εσύ γεννήθηκες να μην ξέρεις. Πράγματα που ξέρω τα λέω. Πες, ο Μυροφορίδης που είναι στον Ηρακλή, τι ομάδα είναι. Παοξής είναι κι αυτός. Σε πειράζει, όχι, θα σε ανεβάσει κατηγορία. Δεν το ξέρω. Τα καλά και συμφέροντα, ε. Βασιλιάδης τι είναι, υπουργός. Πάμε και το δίνουμε φανέλα. Ολυμπιακός, ε. Εμείς μόνοι μας, ε. Γιατί? Α, τράβα. Ο Πάοκ δεν έδωσε το Βασιλιάδη φανέλα. Πρέπει στον Πάοκ, για σένα μιλάμε τώρα. Ο, γιατί, δεν κατάλαβα, λες. Ο Άρης δεν έδωσε φανέλα. Τα είπαμε για αυτούς. Άντε, πάμε να φύγουμε. Αυτόνομα, εσύ. Πάμε να φύγουμε.